κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας εδώ στις παρεμβάσεις. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 26 Φεβρουαρίου. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες αυτού του μήνα πριν μπούμε στο Μάρτιο. Καλησπέρα στον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Στον Χρήστο Κόνστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Βροχερές. Σε λίγο θα δούμε και τους προσδιοκλημένους μας. Εσύ πέρασε ένα τριημεράκι. Κυρίως η καταιγίδα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Πέρασε ένα τριημεράκι στο Ταϊκβοντό εκεί, στην Παλέστρα, στην Αρένα. Αλήθεια, είναι οι φήμες ότι ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μήνυση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σεφερλής μπορεί να κάνει μηνύσεις πολλές. Εγώ είμαι κατά των μηνύσεων πάντως. Και είμαι κατά των δικομανών Ελλήνων. Οι δικές σας επιθεωρήσεις λένε καλύτερες από τις δικές μου. Δεν έγινε επιθεώρηση. Πολιτική σύγκρουση έγινε που συνεχίστηκε και συνεχίζεται επί Μακρόν. Λοιπόν, κεντρικό θέμα βέβαια είναι αυτό το τριήμερο στο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά τα οποία είδαμε. Και η αλήθεια είναι πως όσο και αν είμαστε και τρεις αρκετά παλιοί πια, νομίζω ότι είδαμε και πράγματα που μας εξέπληξαν. Δεν τα είχαμε ξαναδεί. Σε συνέδριο κεντρικό μεγάλου ζήτημα κομματός. Είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης στη χώρα. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό θέμα για τη χώρα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση από καμία πλευρά, δυστυχώς. Και γι' αυτό ψάχνουμε απελπισμένα να βρούμε κάποιον να αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο αντίστοιχο με αυτό που διαμορφώνει η κυβέρνηση. Δεν λέω ότι είναι καλός ή κακός. Να υπάρχει ένας αντίλογος. Ναι. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Φαίνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις, στα ερωτήματα για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί προκύπτει αυτό η απάντηση του κόσμου. Δεν το έχει δει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και ψηφίζουν τον κανένα. Μετά τον Μητσοτάκη ψηφίζουν τον κανένα. Λένε γνώμη αυτή. Δεν ψηφίζουν. Λένε γνώμη. Γνώμες είναι ελεύθερες. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στους προσδιοκλημένους μας, μια που είναι μαζί μας ήδη στο στούντιο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, καλησπέρα σας. Από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην υπουργός και πολλά ακόμα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είχατε ένα τριήμερο ζώρικο στο ΣΥΡΙΖΑ και για όλους και για εσάς. Έντασης, αλλά τελικά ένας στεναγμός ανακούφισης βγήκε από όλους. Θα σας ρωτήσουμε αμέσως μετά αν ακούστηκε αυτός ένας στεναγμός ανακούφισης. Θα το δούμε. Εσείς αυτό ακούσατε, θα δούμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Ταγαρά. Από το ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Είμαστε καλά. Και τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλησπέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλησπέρα, κύριε. Πρώην υπουργό, στέλεχος Νέας Αριστεράς, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών. Τώρα βρίσκεται σε άλλο πολιτικό χώρο. Και προγραμματέας. Φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε τα του συνεδρίου και εσείς με ενδιαφέρον. Και πρώην συμφοιτητής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε πει κάθε φορά, τα λέμε εδώ πέρα. Είναι χρόνια λέμε τα ίδια. Παίζει μικρός γι' αυτό. Χρόνια λέμε τα ίδια. Γιατί μικρός είναι και εκείνος, δεν είναι μεγάλος. Λοιπόν, μην τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ζητάμε πολύ λίγα λεπτά να κάνουμε ένα μικρό πρόλογο και να πούμε για αυτά τα οποία θα μιλήσουμε. Προφανώς, Δημήτρη, θα μιλήσουμε. Εσύ τώρα που έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια το χώρο αυτό, ένα τριήμερο δύσκολο, με αντιπαραθέσεις σκληρές, με όλα αυτά τα οποία είδαμε, κάποια πρωτόγνωρα πραγματικά, ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το από εδώ και πέρα. Όχι για το τι είδαμε μόνο, για το από εδώ και πέρα. Το από εδώ και πέρα νομίζω ότι σηματοδότησε η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην ΕΠ και στον συνάδελφο τον κύριο Κουβαρά. Σωστά. Μπράβο. Που επανέλαβε από το Α, σχεδόν δεν έφτασε μέχρι το Ω, το πλησίασε. Όσα ακριβώς έλεγε και πριν το συνέδριο. Και νομίζω ότι από την πλευρά του αναμενόμενο ήταν. Ναι. Γιατί θεωρεί ότι, έτσι εκτιμάει, το είπε και όλα ευθέως, ότι το συνέδριο, εμένα δεν μου αρέσει η ορολογία κέρδισε για τα κόμματα. Μ' αρέσει το νίκησε, μ' αρέσει το επιβλήθηκε, αν θέλετε, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είναι. Το ίδιο, δεν είναι διαφορά. Το κέρδος μου θυμίζει λίγο τις εταιρείες των στοιχημάτων και επειδή πολλοί κόσμος παίζει στοιχήματα, να παίζει στοιχήματα, αλλά άλλο τα στοιχήματα και άλλο οι προσπάθειες των πολιτικών αντιπαραθώσεων και των αποφάσεων και των συγκρούσεων. Εγώ προτιμώ τις συγκρούσεις από τις υπόγειες τράμπες, όπως λέω λαϊκά. Mm-hmm. Παρότι η πολιτική γίνεται. Αποδείχθηκε ότι δεν έχει αντίπαλο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ο αντίπαλος δεν βρίσκεται στο και πέντε, λέω, για να συνοηθούμε. Ναι. Άρα, να πω θεσμικά κάτι, το είχα πει και την Πέμπτη βέβαια που κάναμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι ο τέος πρόεδρος και τέος πρωθυπουργός, θεσμικά τουλάχιστον για την εμπειρία του, την πολιτική και τη θεσμική, ήταν ένα τόπιμα μια μισή ώρα πριν μιλήσει ο πρόσφατα νεοεκλεγμένος πρόεδρος στην ομιλία του στο συνέδριο, να στείλει αυτή την πανταχούσα που βέβαια αφορούσε πρωτίστως το Κασελάκη, αλλά όχι μόνο το Κασελάκη. Ναι. Αφορούσε και κεντρικά στελέχη, κριτικά μιλώντας επίσης, και ταυτόχρονα αφορούσε και άλλα στελέχη
που με διαφορετικούς χωνισμούς το πρόσφατο διάστημα αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι ο κύριος Κασελάκης πολύ σωστά έβαλε σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί είχαμε ένα ρεζουμέ του χθεσινού. Τι είπε? Είπε ότι ρωτήστε τον κύριο. Αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τον κύριο Τσίπρα απόψε. Νομίζω ότι. Το συνεχίζει, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ρωτήστε τον τι θέλει να κάνει, όταν ρωτήσανε τι θα γίνει μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης είπε ότι ήταν λάθος του κύριου Τσίπρα που δεν πήγε στο συνέδριο. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, στην ιστορία αυτή δεν είχε κέρδος, ζημιά είχε προσωπική. Η παρέμβασή του, όπως είπες και εσύ, μια-δύο ώρες πριν ξεκινήσει ένα συνέδριο, σε κατεύθυνση άλλη από αυτή την οποία τελικά αποφάσισαν οι συνέδριοι, δείχνει ότι η επιρροή του, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο συνέδριο, δεν υπάρχει. Εγώ ξαναείπα ότι η κίνησή του αυτή, ναι, πέρα από την κριτική που δικαιούται, γιατί βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Δεν είχε μιλήσει ως τώρα πάντως. Όχι, αλλά είχε πάει σε μια-δυο κοινοβουλευτικές ομάδες, θα μας τα πει και ο κύριος Ξανθόπουλος μετά, και σε άλλες περιπτώσεις. Στο Ρελαντί, ας το πούμε έτσι, αλλά σε ένα τέτοιο συνέδριο που ξέρανε όλοι ότι με συμφωνία όλων, παρά τις αντιθέσεις που είχαν προκύψει τις συγκρούσεις των τελευταίων 15 ημερών, μην τις επαναλάβω τώρα, ναι, ναι, πρόκειται να γίνει μια προγραμματική πολιτική συζήτηση θέσεων. Το συνέδριο αυτό, αντί για να αναζητάει, αν αναζητούσε πραγματικά, όπως έλεγε το σύνθημα, προοδευτική αντεπίθεση, αντιμετώπισε πολεμικό εσωκομματικό κλίμα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, και με την παρέμβαση του κ. Τσίπρα και τις υπόλοιπες. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κυβέρνησαν τη χώρα και διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Προφανώς. Και δεν μπορούν να κυβερνήσουν τα του οίκου τους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν αν θα κάνουν εκλογές ή αν θα κάνουν επιτροπές. Δεν συνεννοηθήκαμε. Γιατί δεν Σε βλέπω. Δεν σας ενοχλεί? Αυτοί οι άνθρωποι κυβέρνησαν. Ότι οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή είναι ένα θέμα. Συγγνώμη, αλλά κυβέρνησαν. Ήταν και ο κ. Ξανθόπουλος ένας από τους ανθρώπους εδώ. Έτσι όπως το λες, δεν είναι τρίτη, θέλω να πω. Να προσθέσω μόνο κάτι, επειδή ο κόσμος μας δεν πιστεύω ότι έχει παρακολουθήσει τόσο συστηματικά. Όχι, μακάρι. Και δεν είχε δουλειά. Χθες, εκείνο που είχε σημασία είναι και η κατάληξη και ο τρόπος της κατάληξης. Δεν θα επαναλάβω τώρα το πινκ-πονγκ, τι είπε, ποιος και πώς. Όχι, όχι, εντάξει, νομίζω τα είδαμε. Εκείνο που έχει νόημα είναι ότι το σώμα του συνεδρίου. Όποιος δεν το κατάλαβε, το κατάλαβε και χθες, ήταν κατά συντριπτική αποτύπωση υπέρ του κυρίου Κασελάκη. Φάνηκε άλλως. Όχι εκλεγμένο. Δεύτερον, είχε και στιγμές υπερβολικής πολιτισμικά για μια περιοχή της αριστεράς και της προόδου αντιδράσης. Ευτυχώς παρενέβη 2-3 φορές ο κύριος Ρήγας, ο πρόεδρος του συνεδρίου. Μάλιστα. Και μπόρεσε να τη σκοπάσει, αλλά στην πραγματικότητα, ναι, συνεχίζει κατά τη δική μου προσέγγιση και σχολιασμό ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ακόμη προβλήματα συνεννόησης. Και το έδειξε το κορυφαίο. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα ο τέος πρόεδρος, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση στην Ελλάδα παρουσίασε τον κύριο Κασελάκη, όταν τον είχε βάλει και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, θυμίζω, μήπως και άλλα προηγούμενα. Λέω λοιπόν τώρα, και να μια μισή ώρα πριν να γίνεται αυτή η αντιπαράθεση που μπορούσε να γίνει μέσα στο συνέδριο την επόμενη. Λοιπόν, παράκληση τώρα. Θα πούμε. Επειδή δεν θα μιλήσουμε μια ώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λοιπόν, υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία αφορούν και όλο τον κόσμο πια, όχι μόνο τον πιο μικρό κόσμο ενός κόμματος, όποιο και ο κόμμα και να είναι αυτό. Έχουμε μια εβδομάδα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε την μαύρη επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη. Μεθαύριο Τετάρτη κλείνει ένας χρόνος. Αυτή η εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη, κλείνει ένας χρόνος. Έχει μέσα τις πολλές, έτσι. Πριν από 4 χρόνια είχαμε το πρώτο κρούσμα της πανδημίας, ναι, που οδήγησε στα lockdown και στο μεγαλύτερο δημοσιονομικό πακέτο που έζησε η χώρα τα 24 δις. Μετά, πριν από 2 χρόνια, είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και πριν από ένα χρόνο, αυτό το οποίο βλέπουμε, είχαμε μνημόσυνο εκεί στον τόπο της μεγάλης τραγωδίας, τα θύματα, οι ψυχές των παιδιών, και των μεγαλύτερων, γιατί δεν ήταν μόνο παιδιά, που χάθηκαν να ζητούν δικαίωση και με κάποιο τρόπο, και εμείς περιμένουμε το ίδιο. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος με απλή λογική αλλά και με αισθήματα αυτό περιμένει, δικαίωση με κάποιο τρόπο, το να βρεθούν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το οποίο ζήσαμε πριν από ένα χρόνο και ζουν ακόμα. Φύγανε οι άνθρωποι 57, αλλά ζουν ακόμα οι οικογένειές τους και θα ζουν για χρόνια πάρα πολλά. Κάποιοι μέχρι το τέλος ζωής τους. Θα λοιπόν, ακούσουμε και η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, βεβαίως, να ξεδιαλύνει κάπως τα πράγματα. Η δίκη πάντως, θα αρχίσει εντυπωσιακά γρήγορα για τέτοια υπόθεση. Τον Ιούνιο, λέει ο κ. Φλωρίδης. Θυμόμαστε ότι για το μάτι, ακόμα η δίκη σε εξέλιξη, τώρα που μιλάμε, 6 χρόνια μετά είναι σε εξέλιξη για το μάτι. Μακάρι να μην συμβεί το ίδιο, να πάμε πολύ πιο γρήγορα και να υπάρχει πολύ πιο γρήγορα μια απόφαση. Τώρα, επίσης, θέλω να πω 2 ακόμα θέματα, τα οποία θα κουβεντιάσουμε όσο προλάβουμε.
Το κομμάτι της παιδείας, έχουμε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αυτή τη βδομάδα ξεκινάει η επεξεργασία του και αυτό είναι αιστεία αύριο το πρωί μεγάλων συγκρούσεων και βέβαια το πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο και εσύ ενδιαφέρεστε, το ξέρουμε κάθε μέρα από τα τηλεφωνήματά σας, υγεία. Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα είπε ότι σε 1,5 μήνα ξεκινάνε τα απογευματινά χειρουργεία. Υπάρχει μια μεγάλη την υπουργική απόφαση, αγωνία, ναι, αγωνία στον κόσμο να δούμε τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Υπάρχει και εκεί μεγάλη αντίδραση. Και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενδεχομένως έλεγε ότι θα μπορούσε το θέμα της παιδείας αλλά και στο θέμα της υγείας να συνενέσει, δεν υπάρχει συνένεση, θα πάει μόνη της κυβέρνηση αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Συριζίζει το ΠΑΣΟΚ. Συριζίζει, λες, μάλιστα. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είπαμε δεν θα μείνουμε μια ώρα σε αυτόν. Θα κάνουμε μια κουβέντα πρώτη και μετά θα πάμε στα άλλα θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Κύριε Ξανθόπουλε, μία ερώτηση να σας κάνω. Πιστεύετε ότι από την εικόνα την οποία είδαμε και είδε ο κόσμος 2-3 μέρες εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ χθες βγήκε πιο ισχυρός και πιο ενωμένος? Γιατί εμένα η δική μου εικόνα, αυτό είναι άποψη, δεν είναι είδηση, είναι ότι δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν έχει βγει πιο ισχυρός. Πιο ενωμένος σίγουρα δεν έχει βγει όμως από την ιστορία αυτή. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το συνέδριο είναι όλα τα συνέδρια, δεν μιλάω για το δικό μας, είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία. Και ως τέτοια έχει στο σπέρμα της, στο DNA της, συγκρούσεις. Ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προέρχεται από μια περίοδο που ξεκίνησε από τη διπλή εμφατική ήττα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Φτάσαμε στην παρέτηση Τσίπρα, στην εκλογή Κασελάκη, μετά στην αποχώρηση, στη διάσπαση και στην αποχώρηση των μελών που φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Είναι το συνέδριο αυτό, ήρθε σε μια στιγμή λοιπόν που τα πολιτικά ζητούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως έντονα. Αυτό που το συνέδριο, κατά την άποψή μου, γι' αυτό σας είπα για ένα στεναγμό ανακούφισης, κατόρθωσε, είναι ουσιαστικά να επαναβεβαιώσει την εμπιστοσύνη που είχε εκφραστεί προπενταμήνου στο πρόσωπο του Προέδρου και να οργανώσει πολιτικά με τη διεύρυνση του εκτελεστικού γραφείου την καθημερινή πολιτική δουλειά του κόμματος, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχηθούμε με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, γιατί η δουλειά των κομμάτων γενικά, του ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα, πρώτον είναι αυτή, και δεύτερον, να υπάρξει ένας προγραμματισμός άμεσος, γιατί σε 100 μέρες έχουμε εκλογές. Ναι, τελειώνω λέγοντας το εξής. Το αν θα αποδειχθούμε άξιοι της εντολής αυτής, αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτήν την κατεύθυνση, είναι βέβαια στη δική μας ευθύνη. Αλλά δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει να το καταδικάζουμε εκ των προτέρων. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το ίδιο συνέδριο. Η αντιπροσώπευση στο συνέδριο, αυτοί οι 5.000 άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί, δεν εξελέγησαν κανονικά. Από τις 100 οργανώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, περίπου 40-50 έκαναν κανονικές εκλογές. Οι άλλες ήταν στο μιλητό. Ένας δικός μου. Θα σας πω το εξής. Ευθέως θα σας πω. Και επίσης να προσθέσω εγώ σε αυτό που λέει για να απαντήσει συνολικά. Και έτσι φάνηκε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε ένα ζήτημα. Είπε οι δημοσκοπήσεις. Τι είπε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν πάμε καλά. Το λέει τώρα σε. Δεν πάμε καλά. Δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν δείχνουν ότι δεν πάτε καλά. Η αλήθεια είναι αυτό. Είστε τρίτο κόμμα σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει καθαρά πια. Φαίνεται αυτό. Και πάτε σε ευρωεκλογίες σε 2-2,5 μήνες. Δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω ποιο είναι ο στόχος αυτός. Ένα προς ένα. Είναι αλήθεια ότι σε μερικές οργανώσεις ο αριθμός των συνέδρων ήταν μεγαλύτερος από αυτούς που ήσαν πρόθυμοι να πάνε. Αλλά αυτό είναι σε μερικές οργανώσεις συνέβη. Δεν είναι. Αλλά δεν αλλοιώνει ότι ψηφίσαμε για συνέδρους. Δηλαδή και αυτοί που ήσαν λιγότεροι ψηφίστηκαν από τη βάση. Ένα. Δεύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα των ευρωεκλογών, μάλλον το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στο συνέδριο αυτό, γιατί πρέπει να μιλάμε ανοιχτά στον κόσμο, είναι ότι μιλήσαμε λιγότερο για τις θέσεις και περισσότερο για την επόμενη μέρα του Προέδρου. Ναι. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα του συνεδρίου, αλλά αυτή ήταν η συγκύρια. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Μα το βλέπουμε, γιατί εμείς λέμε ότι πάμε καλά. Ναι. Ποιος είναι αυτός από εμάς? Εμείς είμαστε πρώτοι που το λέμε και ότι πρέπει να μαζευτούμε, να ομονοήσουμε, να συνεννοηθούμε για να μπορέσουμε να πάμε καλά. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν ήταν, πάλι το δίλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν αν θα πάμε σε εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου, είτε ήταν αυτός ο Κασελάκης. Πέντε μήνες μετά την πέντε μήνες μετά,
ή θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Το ζήτησε πάντως ο πρώην αρχηγός σας, στον οποίο όλοι ομνύεται. Δηλαδή, όλοι μέχρι πριν από δύο μέρες, όλοι λέγανε Τσίπρας, ναι, και ξέρω ψωμί. Κοιτάξτε. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα σήμερα πια. Θα σας πω. Εγώ καταρχάς θα σας πω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, θα έλεγα μάλλον ο ιδρυτής, αν το θέλετε, αυτός που πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έφτασε στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε. Και το ξαναπήγε στο 17. Λοιπόν, η κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα κατόρθωσε, έκανε αυτό που έκανε, εν πάση περιπτώσει, θα μην τα ξαναλέμε. Έτσι. Και από εκεί και μετά, ο Αλέξη Τσίπρα, όταν ιτήθηκε με το 17, παραμέρισε για να περάσει η νέα γενιά των στελεχών. Πήρε εμπράκτος την ευθύνη, έκανε αυτοκριτική του και πήγε στην άκρη. Και ξαναμπήκε τώρα στη μέση. Εγώ, δεν πήγε στην άκρη, πήγε στην άκρη για 5 μήνες. Ακούστε λίγο, ακούστε. Ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας είναι αυτονόητο, έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Μάλιστα. Εγώ μάλιστα, επειδή μιλάτε με μένα, έχω εκφράσει σε ανύποπτο καιρό ότι κατά την άποψή μου είναι λάθος να έχουμε στο μυαλό μας, μιλώντας σήμερα για πολιτική, πάντα το τι θα πει ο Αλέξης και πρέπει να απογαλακτιστούμε από αυτήν την, από αυτή την πλευρά. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τελειώνω κύριε Στούπ, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία τοποθέτηση, το συνέδριο αποφάσισε διαφορετικά. Προφανώς. Για μένα αυτό είναι το κύριο, ότι σε επίπεδο συνεδρίου αποφασίσαμε να επαναλάβουμε την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη για να μπορέσουμε να πάμε σε εκλογές και αυτό μένει να φανεί αν είμαστε ακόλουθοι ή ανακόλουθοι αυτής της μεγάλης απόφασης. Πριν ξεκινήσει το συνέδριο και μέσα στο συνέδριο, αν φάνηκε κάτι δημόσια, ήταν μια αμφισβήτηση ευθυνών, ρόλου και προοπτικής του Προέδρου. Ασχέτως πώς θα κατέληγε ως αποτίμηση. Με κάλπες ή χωρίς κάλπες. Αλλά επειδή υποτίθεται ότι ένα κόμμα της Προόδου και της Αριστεράς στηρίζεται στα μέλη του, που ομνύεται όλοι, από τον κύριο Κασελάκη μέχρι όλους, η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα κάλπες στο συνέδριο μπήκαν μόνο για την Εξελεγκτική Επιτροπή και για την Επιτροπή Διοντολογίας. Ακριβώς. Και οι οργανώσεις που είπατε πριν, για να είμαι ακριβής εγώ στο ρεπορτάζ, και το έχω διασταυρώσει, ελάχιστες είχαν βάλει κάλπη, η μεγάλη τους πλειοψηφία έγινε διασυνεννοήσεων. Ωραία. Έκανε το σχόλιο. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Δημήτρης, αυτά τα θέματα, τα διαδικαστικά και τα συνταγματικά των κομμάτων, είναι πολύ αυστηρός. Αλλά είναι πολύ εσωτερικό θέμα αυτό, θέλω να πω. Μα δεν είναι, γιατί βλέπαμε ένα συνέδριο, ένα σοου, το οποίο δεν αντιπροσώπευε αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω κάτι αντιπροσώπευε πλήρως. Διότι εκεί που δεν στήθηκαν κάλπες, οι άνθρωποι συμφωνήσαν ότι θα πάνε εκείνοι. Λοιπόν, κύριε, πάμε. Μην το πάτε πάμε. Λοιπόν, θα ζητήσω από τους εκπροσώπους των δύο άλλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ακούσουμε τον κ. Σκουλέτη, που ξέρει το χώρο αυτόν από μικρό παιδί, που το ξέρω ότι εγώ από μικρό παιδί, δηλαδή γνωριζόμαστε. Και θα ήθελα τώρα να είστε εκτός του χώρου αυτού, βέβαια, δεν έχει σημασία. Όμορος ιδεολογικά είναι, να ακούσουμε και ένα δικό σας σχόλιο για αυτά που είδατε και να ακούσουμε μετά και τους υπόλοιπους. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση του αγαπητού φίλου και συντρόφου τα παλιά Ξανθόπουλου. Διότι και καταλαβαίνω την αμηχανία του μπροστά σε αυτή την εικόνα που είδε η ελληνική κοινωνία από ένα ιστορικό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο είχε μια πορεία μεγαλειώδη τα προηγούμενα χρόνια και κατάντησε να παρουσιάζει μια εικόνα εκφυλισμού και παρακμής. Εκφυλισμού και παρακμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, στον ΣΥΡΙΖΑ πλανιέται ένα φάντασμα μετά το 19. Απολογισμός και αυτοκριτική. Δεν έγινε ποτέ. Θα περίμενε κανείς αυτό το συνέδριο, όχι να κάνει τεραχνονισμένα μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει μετά το 19 και δεν έγινε και εν πολλής οδήγησε στην ήττα του Μαΐου και του Ιουνίου, να συζητήσει τελικά κάποια πολιτικά επίδικα. Η πολιτική ήταν απούσα. Ακούσαμε πριν έτσι την συζήτηση, η οποία ήταν επί των διαδικαστικών. Και ξέρετε, όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα και η αριστερά πάντοτε έχανε όταν δεν μίλαγε ειλικρινά και δεν έβλεπε τα πράγματα όπως είναι. Όταν δεν μπορείς, αρχίζεις και καταφεύγεις στην αναζήτηση των εσωτερικών εχθρών. Νέα γενιά βαρυδιών, νέα γενιά υπονομευτών. Τα είχαμε ακούσει εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι πολύ έντονα, όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Αυτή την εικόνα. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε συνέδριο κόμματος γενικώς δεν το έχουμε ξαναδεί αυτά που είδαμε. Και είναι λυπηρό, ξέρετε, γιατί δείχνει αυτό σκορπάει την απογοήτευση πρώτα απ' όλα στον κόσμο της αριστεράς.
Είναι κρίμα ένα κόμμα το οποίο ήταν πρωτοποριακό στις λειτουργίες του, προσπαθούσε να είναι συλλογικό, δημοκρατικό και το είχε πετύχει στην πράξη περισσότερο, πολύ περισσότερο από ότι τα άλλα μεγάλα ιστορικά κόμματα, τα δύο, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, να φτάνει σε αυτό το σημείο. Πάντως, όπως είπε εμείς πριν, το είπε με διαφορετικά λόγια, αυτό νομίζω είπε, ότι τον κύριο Κασελάκη τελικά φαίνεται πως τον στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία αυτών οι οποίοι παραμένουν. Και ήταν και χθες στο συνέδριο, το είδαμε αυτό, αλλά και γενικότερα παραμένουν ενεργοί και μαχητικοί στο κόμμα αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι από τα προβλήματα ξεκινήσανε μετά τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Υπήρξε ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άνοιξε το δρόμο στο να εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Ό,τι έσπηρε, το θέρισε. Ο πρώην πρόεδρος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ευθύνη ο ίδιος. Τεράστια, κατά τη γνώμη μου. Τεράστια. Και δεν θεωρείτε ότι είναι αποτυχία των ιδεών της αριστεράς που πρεσβεύεται, αμφότερη? Κοιτάξτε να δείτε, σε καμιά περίπτωση θα το έλεγα, και το πρόβλημα για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει μια συντηρητική μετάλλαξη και μια εγκατάλειψη του χώρου της αριστεράς. Γιατί το λέτε αυτό? Το είπε πολλές φορές χθες. Αυτό φάνηκε, και από τις τοποθετήσεις του νέου Προέδρου, αλλά και από τις επιλογές που γίνανε μετά το 19, που δεν ήταν μια προσπάθεια να αναγνώσουμε τα νέα δεδομένα μετά τα μνημόνια, τα οποία τα πιστώνεται με θετικό τρόπο την έξοδο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Δεν μπόρεσε ούτε καν να προβάλλει. Ήσασταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση της Ευρώπης. Ναι, εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει εγώ προσωπικά, αυτά. Αλλά ξέρετε κάτι, κάποιοι μας χρεοκόπησαν. Κύριε Κώστα, ξέρετε κάτι, κάποιοι μας χρεοκόπησαν. Και αν μας κάνουν εδώ πέρα τον ρόλο της αλήθειας. Η ιστορία της χώρας δεν ξεκινήσε το 2015. Σύμφωνοι είναι λοιπόν. Η διαπίστωση είναι ότι μας βάλανε βαθιά. Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μνημονιακή κυβέρνηση της Ευρώπης. Κάποιοι λοιπόν διαχειριστήκαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης, της τύχης, της χώρας, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, με κοινές στρατηγικές επιλογές και με κοινές ευθύνες μετά το 85, χρεοκοπήσανε την χώρα και κάποιοι κληθήκαν να την βγάλουν. Αυτή την αντίφαση... Λέγοντας ότι δεν θα την βγάλουν, αυτή την αντίφαση... Γιατί εξελέγησαν με το παραμύθι ότι θα δασκίζουν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μα είναι δυνατόν να κάνετε αυτή τη συζήτηση την πεπαλαιωμένη όταν έχει μιλήσει, ο κόσμος δύο φορές το 2015... Μα μίλησε ο κόσμος με το 17%. Το θέμα σήμερα είναι το εξής. Το θέμα σήμερα είναι το εξής. Σε έναν μεταλλασσόμενο... Οβιδιακά μεταλλασσόμενο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργείται εκ των πραγμάτων ένα κενό. Δεν είναι αριστερό κόμμα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει μια συντηρητική μετατόπιση που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Εγκαταλείπει το χώρο της αριστεράς. Επί της ουσίας, ο κύριος η ΔΕ απόφαση μίλησε για τον μετασχηματισμό. Αυτό τον μετασχηματισμό. Σήμερα είπε και για αλλαγή του ονόματος. Είπε ότι η λέξη συνασπισμός. Σημασία όμως έχουν οι ιδέες, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κόμμα της αριστεράς να κλείνει τα μάτια σε αυτό που αποφάσισε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, να πάει η φρεγάτα Ίδρα και να μην σηκώνει παντρέτε. Ψηφίζοντας χέρι-χέρι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το κυνήγι των υπερεξοπλισμών. Δεν μπορεί κόμμα της αριστεράς να βγαίνει ο πρόεδρος και να μιλάει για αμοιβές εργαζομένων με stock change να πηγαίνει στον ΣΕΒ. Δεν μπορεί να μιλάει για έναν φορολογικό συντελεστή, είτε έχεις 10.000 ευρώ είτε έχεις 100.000 ευρώ. Αυτή είναι η συντηρητική μετατόπιση. Αυτή είναι η συντηρητική μετατόπιση. Πάμε να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Και δεν μπορεί να τα μασάει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πάμε. Θα μασάμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άμα κοιτάξετε το τι λέει το κόμμα σας για τα ιδιωτικά κολέγια, το κόμμα σας τι λέει και το γνωρίζει αγαπητέ Θεόφιλε πολύ καλά. Θα προλάβουμε να πάμε και στο θέμα αυτό. Οπότε... Τελειώνω λέγοντας το εξής. Για να τελειώσω, γιατί αν δεν με είχαν διακόψει, θα είχα τελειώσει. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι ζωή. Όχι, ζωντανή συζήτηση. Εγώ δεν με ενοχλεί. Απλώς προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες επιβεβαιώνεται το βήμα της συγκρότησης της νέας αριστεράς, το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί και μια μεγάλη ελπίδα για τον κόσμο της αριστεράς. Και αυτό το διαπιστώνουμε και τις τελευταίες μέρες και πιστέψτε μου, επειδή έχουμε κοινούς γνωστούς και κοινή πορεία, δημοσκοπικά από χθες το τηλέφωνο μας έχουν σπάσει. Δημοσκοπικά πρέπει να πω ότι κάπως αρχίζει να φαίνεται. Κάπως αρχίζει να φαίνεται. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, για να ακούσουμε και εσάς με τη μεγάλη συμπειρία, δεν έχετε με το χώρο αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι μακριά, ότι σήμερα είναι η μέρα ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως, εγώ και η κυρία Ταγαρά έχουμε συμπληρωματικό. Γι' αυτό ζήτησα στο τέλος ένα σχόλιο για να πάμε και στα άλλα θέματα, ναι. Και ούτε πρόκειται να αντιλέξω σε ό,τι άκουσα από τους δύο συναδέλφους. Ο μεν κύριος Ξαντόπουλος είναι ένας πολύ σοβαρός συνάδελφος, τον έχω ζήσει τώρα στη Βουλή. Με τον δε
πως είσαι εκ δεξιών, είσαι εκ δεξιών του Ξανθόπουλου Παναγιώτη. Όπως τον βλέπετε είναι εξεγονίμων. Έχουμε συνυπάρξει πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχουμε αναπτύξει και μια προσωπική σχέση και φιλία. Είπαν αυτά που είπαν για το χώρο τους. Άκουσα τι άλλο θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε. Σήμερα για μένα το μεγάλο γεγονός είναι ότι διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες πριν πω την άποψή μου για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το ότι χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρώπη, 2.000 τρακτέρ, έκαψαν λάστιχα, έκαψαν σιτηρά, πέταξαν στους υπουργούς καβαλίνες την ώρα που πηγαίνανε και αναγκάστηκε το Συμβούλιο των Υπουργών, θυμάστε τι σας είχα πει εδώ, για τα λεμόνια από τη Χιλή, τις πατάτες από την Αίγυπτο και τα σιτηρά από την Ουκρανία, να μπει επιτέλους στο τραπέζι η συζήτηση ότι για αυτά τα προϊόντα πρέπει να μπουν δασμοί ώστε να προτιμάει η Ευρώπη τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα. Δεν είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, απλά το λέω επειδή ατύπως ξεκινάει από σήμερα μια σιγά σιγά προεκλογική περίοδος εν όψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Στην εικόνα που λέτε, να προσθέσω ότι σήμερα στην Πολωνία οι Πολωνοί αγρότες, εκτός από τις εκεί διαμαρτυρίες, μπλοκάραν ένα τρένο με καλαμπόκι από δεν την το Ουκρανία μπλοκαραν, το και το αδειάσαν. Το αδειάσαν. Το αδειάσαν. Λοιπόν, συνειδητοποιούμε απλά βέβαια ότι αυτό το μέτρο θα ακριβίνει τη ζωή μας περαιτέρω. Όχι, δεν θα την ακριβίνει. Κάντε λάθος. Ανεβάζουν το κόστος. Όχι, κάντε λάθος. Δεν θα την ακριβίνει. Δεν θα την ακριβίνει. Δηλαδή, αν πέτυχε κάτι διότι αν η Ευρώπη είναι και το τραπεζικό σύστημα του οποίου είσαστε θειασότης, ναι, αλλάξει και εκεί η πολιτική, ναι, και δεν πάψει να δίνει 0 επιτόκιο στις καταθέσεις και 7 επιτόκια στο δανεισμό, θα δείτε ότι δεν θα ακριβίνει. Το 0% στις καταθέσεις αφορά αυτούς που έχουν καταθέσεις, κύριε Κακλάβη. Και 10.000. Έτσι. Και το 10.000 που είπε ο Παναγιώτης πριν. Δεν αφορά τον κόσμο. Εντάξει, δεν θα συμφωνήσουμε. Εσύ είσαι με ένα θυμιατό. Ζήτω η Ευρώπη των τραπεζών και των τραπεζιτών. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Ζήτω η Ευρώπη. Δεν θα συμφωνήσουμε. Εσύ υπερασπίζεσαι κάτι παλιό, πεθαμένο. Εγώ είμαι ζήτω. Όπω έχει πεθάνει η αριστερά, πεθάνει η Ευρώπη. Τη πραγματική Ευρώπη. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβετε κι εσεί. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα, τι θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Μένει την παλιά δεξιά, δεν τη βλέπω. 60% θα έχει τις εκλογές που έρχονται. Η φυσιολογική αντίδραση αυτή. Καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Φοβούνται, αλλά δεν είναι θεσμένη, δεν τη βλέπει. Αντίδραση είναι κερδίζει ακροδεξιά, επειδή η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί. Ακριβώς. Φυσιολογική αντίδραση. Εκεί καταντήσατε την Ευρώπη με τις ιδέες που έχετε. Θεσμένη, δεν τη βλέπω. Η φιλελεύθερη. Εκεί την καταντήσατε. Να είναι ελεύθερη δύναμη στο νέο Ευρωκοινοβούλιο η ακροδεξιά. Τέλος πάντων, τώρα έρχομαι στο τι είδα εγώ. Εγώ καταλαβαίνω τον Γερμανό που πάει στο μετρό και δεν βλέπει ένα ξανθό κεφάλι και φοβάται. Κακώς φοβάται. Είναι η ξενοφοβία δεν είναι σωστό συνέστημα. Αλλά ότι φοβάται, φοβάται. Και κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Είναι άλλη τάξη. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα σαν θεατής και εγώ. Πέστε μας σαν θεατής, με την εμπειρία σας είναι αρκετά μεγάλη στην πολιτική. Ήξερα ότι θα γίνει ένα συνέδριο που το άκουσα από τον κύριο Ξανθόπουλο προγραμματικό. Κάτσε και άκουσα όσο μπορούσα περισσότερο από το συνέδριο αυτό, για να έχω εικόνα. Προγραμματικό λόγο, κύριε Ξανθόπουλο, δεν άκουσα. Σας είπα, το επισκίασε. Δεν άκουσα. Το είπε και μόνος. Έτσι. Δεύτερον, είχα μία εικόνα, πεποίθηση, όχι εικόνα, ότι το κομμάτι της αριστεράς, ακόμη και όταν είχε τις διαφωνίες του Καυτά, τις διαφωνίες τις εξέφραζε με ένα άλλο ύφος και ήθος. Αυτό το οποίο είδα, οφείλω να πω ότι με εξέπληξε δυσάρεστα. Έχουμε δει καμιά φορά τέτοια. Θυμάστε, είχαν πέσει καρεκλές σε συνέδριο του Πασόκ. Ναι. Με Τσοκατζόπουλο και Σμίτη. Μην και γλάστρες σε συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έλεγα τώρα. Όχι σε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Της ΟΝΕΔ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πέσανε γλάστρες. Πέσανε γλάστρες. Και τους συνεδρώσουν. Αλλά η αριστερά δεν μας είχε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, σαν εικόνα πάντα λέω, δεν μπαίνω επί της ουσίας, τα είπαν οι δύο συνάδελφοι, δεν έχω λόγο εγώ να επιστρέφω στα εσωτερικά. Είδα έναν νέον άνθρωπο που εξέλεξαν πράγματι αρχηγό, που αν μου έβαζε στη μισή οθόνη τον αρχηγό σας, κύριε Ξανθόπουλε, και στην άλλη μισή οθόνη τον τράπο το απευθύνεται στον κόσμο που τον επεφημεί και τώρα, μου έδινε την ίδια εικόνα, όχι στο τι έλεγε, στην εικόνα.
στη στιγμή δε που είπε σηκωθεί το λόρθι, σηκωθεί το λόρθι, σηκωθεί το λόρθι. Για να δει ποιο δεν θα σηκωθεί για τι μπροστινέ γραμμέ που ήταν η ιστορική ηγεσία τη αριστερά. Σηκώθηκε μόνο ο Αποστολάκης που δεν ξέρω πόση σχέση είχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ιστορικό τέλεχο. Ναι, σε ευχαριστώ, Ναύαρχε, εκεί παρέδωσα το πνεύμα. Εκεί παρέδωσα. Και δέστε ποιοι δεν χειροκροτούν. Ναι, δηλαδή με συγχωρείτε αυτό. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Σας λέω σαν εικόνα, κύριε Ξανθόπουλο, όχι επί της ουσίας. Επί της ουσίας θα ξέρετε εσείς τα πράγματα. Και το τρίτο, και κλείνω με αυτό, είσαστε και οι τρεις στις δημοσιογράφοι έμπειροι, άσκρητα να τσακώνουμε εγώ με τον Χρήστο Παλιό δημοσιογράφο. Καλά, δεν τσακωθήκαμε κιόλας, ναι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ξέρω στη μακρά πολιτική μου πορεία και το ξέρει και ο Παναγιώτης και ο κύριος Ξανθόπουλος θα το ζήσει που είναι νεότερος από εμάς. Το βράδυ των εκλογών όλα τα κόμματα κάνουν τη σούμα τους. Έχει κερδίσει το κόμμα, ζήτω ο αρχηγός. Έχει χάσει το κόμμα. Φταίει ο αρχηγός. Φταίει ο αρχηγός. Δικαίως ή αδίκως. Είτε το πει το συνέδριο, λέτε, είτε το πει το συνέδριο. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, το βράδυ στις 9 Ιουνίου, εάν δεν έχει κατορθώσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας λέω ποσοστά, δεν είναι ούτε για το κόμμα μου λέω, ούτε ξέρω τι θα βγουν, αλλά εάν δεν έχει κατορθώσει να τον έχει δεύτερο στη σειρά, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, εκείνο το βράδυ θέλει θα ξανααντιμετωπίσει το θέμα της ηγεσίας. Άσχετα το ότι είπε το απόγευμα στον κύριο Κουβαρά, που με εξέπληξε γιατί ήταν σαν να μην είχε γίνει το συνέδριο. Λοιπόν, ό,τι άκουγε και έλεγε πριν το συνέδριο, άκουσα ακριβώς και είπε απόψε μετά το συνέδριο. Λοιπόν, κυρία Ταγάρα, να ακούσουμε και εσάς που το κόμμα σας δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή. Φιλοδοξεί να είναι και δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Πρώτο φιλοδοξεί να είναι, αλλά για να φτάσει να είναι πρώτο, πρέπει να περάσει δεύτερο. Τυπικά, ναι, δεν παίζουν ρόλο δημοσκοπήσεις. Ναι, όχι, και πρώτο είναι δεν φιλοδοξεί. Ακούσα τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα που είπε να έχουμε υψηλό ποσοστό για να γίνουμε στις εθνικές εκλογές ανταγωνιστές του Μητσοτάκη. Καταρχά, ένα σχόλιο, επειδή και εγώ με τη σειρά μου θεωρώ κορυφαία στιγμή απόψε το βράδυ ό,τι έγινε στις Βρυξέλλες. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο. Είστε και αγροτική περιοχή, σαν την Κόρινθο. Είμαι αγροτική, είμαι αναπληρώτρια ευρωπαϊκών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ και οι σπουδές μου είναι τέτοιες. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κάνουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, από αυτήν που μίλησε πριν ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα κύριος Κακλαμάνης. Τι θέλω να πω. Πρώτη φορά και θλίβομαι για αυτό που λέω, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ, πολύ κοντά τα ευρωπαϊκά, είδαμε τον κύριο Αβγενάκη να πηγαίνει στις Βρυξέλλες χωρίς να γνωρίζουμε τα μέτρα που θα πρότεινε στο Συμβούλιο Υπουργών. Τα 19 μέτρα αυτά τα οποία πρότεινε, ναι. Τα γνωρίζετε εσείς, να μας πείτε τα 19 μέτρα. Δεν τα έχω παρακολουθήσει με επιμέλεια. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι τα 18 μέτρα που πρότεινε ο Ισπανός ομόλογός του, ο κύριος Λουίς Πλάνα στην Ισπανία, μετά από δημόσια διαβούλευση, με συνεταιρισμούς, με αγρότες, με συνδικάτα. Αυτό έκανε έγινε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ήταν όχι, τα μισά μέτρα από αυτά που έκανε, προτείναμε, όχι, ήταν αυτά που ζήτησαν οι αγρότες στις διαβουλεύσεις. Δεν έγινε αυτό. Αυτό έγινε συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά δεν το περιμένατε ότι θα παίρναμε τέτοιες θέσεις. Δεν έγινε και σας χαλάσαμε τη μανέστρα. Διαβούλευση δημόσια δεν έγινε καμία. Με τα κόμματα, με τους φορείς, όχι, δεν είναι έτσι. Η δημόσια διαβούλευση δεν είναι μόνο στη Βουλή έγινε, που θα έπρεπε, δεν ήταν με όλους τους φορείς και όχι στο πλαίσιο που έπρεπε. Οι συναντήσεις έγιναν με το αν θα ικανοποιηθούν ή όχι τα αιτήματα των αγροτών. Με αλλά επειδή δεν σας διέκοψα, θα σας πω. Όχι, ποια θέματα που βάλατε. Αυτά τα διαβάσατε. Αυτά τα θέματα λοιπόν δεν προήλθαν από δημόσια διαβούλευση. Δεν βρήκαν. Όχι, υπήρχαν. Μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα και θα πάρει και πολλή ώρα. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σας πω. Και θα καταλάβετε. Με θλίβει λοιπόν το γεγονός ότι δεν υπήρξε ξεκάθαρα δημόσια διαβούλευση. Ότι ενώ η αγροτική ουσιαστικά πολιτική έχει τρεις πυλώνες, ο ένας από τους οποίους είναι η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, που όμως εξαρτάται κατά πολύ από το πώς το διαχειρίζεται το κράτος μέλος εσωτερικά, που αυτό ουσιαστικά δεν έχει γίνει, δηλαδή η διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει, γι' αυτό και πήγαμε και σε τροποποίηση, δεν είδαμε ουσιαστικά και γι' αυτό έχουν αλλάξει πόσοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή εν Ελλάδη, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη
ελληνικής εσωτερικής αγροτικής πολιτικής. Εγώ προέρχομαι και να μιλήσω συγκεκριμένα από ένα ευλογημένο τόπο, την Κορινθία, που υπάρχει για παράδειγμα η Νεμαία. Η Νεμαία έχει το Αγιοργήτικο, έχει δίπλα την αρχαία Νεμαία, είναι ακριβώς στην Φλιούντα, την αρχαία Φλιούντα. Το Αγιοργήτικο κρασί είναι μοναδικό παγκοσμίως και αν πάτε εκεί θα σας πιάσει η ψυχή σας από τη θλίψη, διότι δεν υπάρχουν τουρίστες, δεν υπάρχει προαγωγή, δεν υπάρχει management, δεν υπάρχει διαφήμιση, δεν υπάρχει εσωτερική αγροτική πολιτική. Άρα η ΚΑΠ είναι το θέμα που και αυτό άπτεται. Πάντως, της εσωτερικής... αυτή την ΚΑΠ εσείς δεν την είχατε ψηφίσει. Την, η ΚΑΠ, μισό λεπτό. Και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινή αγροτική πολιτική, ναι, είναι σαφές, γιατί είδαμε ότι το 2023 υπήρξαν επιδοτήσεις που ήταν σε ιστορικό χαμηλό. Αυτή λοιπόν η ΚΑΠ έπρεπε να τροποποιηθεί. Μες. Πού ήταν η διαβούλευση των κομμάτων να το τροποποιηθεί προς το συμφέρον των αγροτών? Πού είναι, μισό λεπτό, κύριε Κώστα? Ανεβαίνοντας στις Βρυξέλλες, ναι, ξεκαθάριζε: έχω πάω για 5 τομείς. Τα πρότυπα αιρεσιμότητα, την μεταφορά των αδιάθετων, είπε για την απλοποίηση των ορθολογισμών των κυρώσεων. Μίλησε, είχε 5 τομείς. Λέει: Κώστα, πάω επάνω, έχω 5 άξονες, σε αυτούς θα παλέψω. Όχι, όχι. Καταθέτει 19. Πάντως δεν νομίζω διαφωνείτε με αυτό που είπε. Καταρχάς, διαφωνώ στο εξής. Πρώτον, υπάρχουν από το 2023 γύρω στα 560 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη. Εσείς πιστεύετε πρέπει να υπάρχουν. Εγώ μίλησα για τα πρέπει να υπάρχουν. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Για τα δύο. Πρέπει να υπάρχουν δασμοί στα προϊόντα που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου, για παράδειγμα, για να μην πουλούνται στην ίδια τιμή με τα ελληνικά. Αυτό είπε ο κ. Κλαμάνης, πρέπει να κατάλαβα. Μα δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό των δασμών. Με αυτό συμφωνείτε. Γιατί είναι οι ελληνοποιήσεις. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στα οποία δεν έχει δοθεί λύση και δεν είναι μόνο τα αιτήματα των αγροτών αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε ότι η Ένωση Κτηνοτρόφων έβγαλε ανακοίνωση για το γάλα ότι στα προϊόντα δεν αναγράφεται η προέλευση ή αναγράφεται προέλευση Ελλάδος. Ενώ ναι, είναι... Δεν σας πρέπει να διαφωνείτε κάπου. Όχι, όχι, δεν διαφωνούμε. Καταρχά, μα αφήστε με να ολοκληρώσω και θα είμαι εντελώς εξαιρετικά σύντομη. Γιατί για αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, αλλά δεν πειράζει. Και θα κλείσω με τον ΣΥΡΙΖΑ μια κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός, ναι, και στις εσωτερικές διαδικασίες. Προφανώς, προφανώς. Πρώτον, υπάρχουν αδιάθετα αυτή τη στιγμή κονδύλια από το 2023 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κομμάτι είναι τα οικολογικά σχήματα και ένα άλλο κομμάτι είναι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Πού είναι τα λεφτά αυτά? Πρώτον, ο ΕΛΓΑ από 20 του μήνα ήταν να δώσει χρήματα. Άκουσα για αύριο ότι θα δοθούν κάποια χρήματα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην έκπτυξη των οφθαλμών στα αμπελοειδή. Κυρία Γαταγάρα, μην το κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Χρειάζονται Ελλάδα χρήματα είναι η ώρα οι αγρότες. Γιατί δεν θα καταδικαστούμε τίποτα από όλα αυτά. Και για να ολοκληρώσω. Δεν είμαστε αγροτικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι το εξόφθαλμο. Όσοι είμαστε, σχετιζόμαστε με αγρότες, το γνωρίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ψεκάσουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν χρήματα για να ψεκάσουν. Να καταλάβουμε κι εμείς. Ακριβώς. Γιατί ο ΕΛΓΑ δεν έχει δώσει τις αποζημιώσεις από τα κρατικά φαινόμενα του 23. Δεύτερον και τρίτον, όλα αυτά άπτονται της ελληνικής αγροτικής πολιτικής που δεν υπάρχει. Μες. Δεν υπάρχει καμπάνια, δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει στο εξωτερικό με ηνοποιούς, με αγρότες, με μεταποιητές για να μπορέσει να προάγει τα φανταστικά ελληνικά προϊόντα, όπως είναι η Κορινθιακή Σταφίδα, όπως είναι το κρασί της Λίμνου, όπως είναι το Αγιορκήτικο. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, μια κουβέντα και να. Μια κουβέντα και να κλείσουμε. Ωραία. Το κομμάτι αυτό. Με και σεβασμό και πάλι θέλω να πω το εξής. Επειδή εσείς συνεχίζετε... δεν πιστεύω να είστε στεναχωρημένοι για αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Για σας δεν καλό έχει είναι. Να κάνει. Όχι, όχι. Ακούστε. Όταν υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία, πρέπει να τη σέβεσαι. Ναι. Ανθρωπίνως και με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και ορθώς για μένα δεν ανακατεύτηκε στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που έκλεισε προσωρινά έστω αυτή η παρένθεση, θέλω να πω ότι η ταυτότητα, η κρίση ταυτότητα συνεχίζεται. Σήμερα το προείπατε, αναφέρατε ότι υπάρχει θέμα με την ταυτότητα, με το ποια θα είναι η ονομασία, αν θα είναι αυτή η ονομασία περί συνασπισμού. Που σημαίνει όταν δεν μπορείς... απόψε. Όταν, ναι, ναι. Ακριβώς. Όταν δεν μπορείς να στηρίξεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία. Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αντιπολιτευτικά είναι το μόνο κόμμα που με σοβαρότητα μπορεί να δώσει λύσεις και διαφωνώ βεβαίως με τον κύριο Κόνστα ότι δεν συριζίζουμε. Δεν συριζίζεται. Όχι καθόλου. Το λέει όλη η Νέα Δημοκρατία πάντως ότι συριζίζεται. Λέτε όχι στα πανεπιστήμια που τα είχατε πει, τα είχατε προτείνει τα πανεπιστήμια. Να σας πω λέτε ότι στα απογευματινά χειρουργία τα οποία εσείς είχατε προτείνει. Θα πάμε στα χειρουργία τώρα. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, νομίζω εγώ. Να κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι αναρωθήκαν πολύ. Θέλετε να πείτε μια κουβέντα εσείς, επειδή ακούσατε πολλά. Ναι, πέστε μια κουβέντα για να κλείσουμε. Να κλείσουμε όμως το ΣΥΡΙΖΑ. Να πω επιλογικά.
Δεν ξέρω αν όλο αυτό το ενδιαφέρον για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαγαθής προαιρέσεως. Καλά, λοιπόν, δεν είναι εξαγαθής προαιρέσεως. Λοιπόν, τα άλλα κόμματα σίγουρα δεν είναι εξαγαθής προαιρέσεως. Το λέω, δεν εννοώ στους δημοσιογράφους, λέω για τη δημόσια σφαίρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Κύριε Κακλαμάνη, ότι η εικόνα ήταν κάτι καινοφανές, είναι καινοφανές. Αλλά δεν είναι μόνο ο Τραμπ με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση, είναι και άλλοι ηγέτες της σοσιαλιστικής διεθνούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης και όχι στημένοι πίσω από, από ένα βάθρο να μιλάνε. Είπα το ύφος. Συγγνώμη, το δείτε ποιο χειροκροτάει και ποιο δεν χειροκροτάει. Ακούστε, είναι το ύφος. Καταρχάς, μιλάω για την εικόνα. Θα σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν αφήνω. Καλή στιγμή αυτή. Εγώ δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω. Και εμένα με ξένησε. Προς Θεού, έτσι. Εγώ μιλάω για την εικόνα που είπατε. Άρα να μην είμαστε αντίθετοι σε μια εικονοκλαστική προσέγγιση όσων έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αφού δεν σα ενόχλησε, σα κύριε Ξανθόπουλε, δεν έχω λόγο να μιλήσω. Σα το περιεχόμενο, αυτό ήθελα να πει. Σα είπα για την εικόνα, σα μιλάω. Το άλλο και εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εντάσεις, πραγματικά εγώ, επειδή αρκετοί είμαστε έμπειροι εδώ πέρα και σε προηγούμενα συνέδρια είχαν συμβεί αυτά, συμβαίνει σε στιγμές όξυσης, δεν είναι αυτά που δίνουν το στίγμα. Το στίγμα το δίνει η μεγάλη πλειοψηφία με την οποία πέρασε η απόφαση. Λοιπόν, προφανώς καταλαβαίνω την αγωνία του ΠΑΣΟΚ να είναι η αντιπολίτευση κτλ. Αυτά είναι θα μέσα είναι στο παιχνίδι. Θα είναι. Εντάξει. Δημοσκοπικά πάντως φαίνεται πως είναι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση. Αυτό θα έλεγα. Ότι ένας βολικός, ένας βολικός δικοματισμός με το ΠΑΣΟΚ βολεύεται ας πούμε ως αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν είναι ίσως και πάρα πολύ σοβαρή, πολύ μεγάλη η αύξηση. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει. Ενώ εμείς έχουμε μία στασιμότητα, μία πτώση, το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει. Και θεωρώ, μια εκτίμησή μου είναι ότι δεν είναι πιστικό ως αντιπολίτευση, αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τώρα, στο φίλο μου τον Πάνο να πω κάτι και να κλείσω. Ναι. Πάνο μου, εσύ δεν εκλέχτηκες βουλευτής βεβαίως, αλλά απαγοήτευση στον κόσμο της αριστεράς προκάλεσαν οι σύντροφοι που πήραν τις έδρες τους και πήγαν και φτιάξαν ένα άλλο κόμμα παρά τα όσα είχαμε συμφωνήσει. Είναι υπονομευτές ποιοι είναι. Παρά Βασίλη είναι υπονομευτρία. Τώρα, λοιπόν, ποιοι είναι οι υπονομευτές. Λοιπόν, ξαναλέω. Υπήρξε ποτέ πιο δικαστικός λόγος από πρόεδρο, εμπριστικός. Καλά τα είπε πριν ο Νικήτας. Άλλο μιλάω εγώ. Και το είπε μάλιστα με επιείκεια. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν και μουσολινικής παρουσία. Για άλλο πράγμα μιλάω. Σκηνική παρουσία. Για άλλο πράγμα μιλάω. Το περιεχόμενο των υπονομευτών. Για άλλο πράγμα. Ο διχασμός να καλεί τον κόσμο μιλάω και να λες οι δύο πρώτες σειρές κοιτάξτε. Για πράγμα μιλάω. Μιλάω για αυτούς που εξελέγησαν με τους ιαδεσμούς του ΣΥΡΙΖΑ και πήραν τις ιαδεσμούς τους και φύγανε. Αυτοί οι οποίοι εγκατέλειψαν τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ ευτυχώς δεν εξελέγεις και δεν βρέθηκε σε αυτό το πράγμα. Αυτά τα ακούγαμε εμείς που ήμασταν στο ΚΚΕ, εσωτερικό από το ΚΚΕ. Τέτοια λοιπόν παλιωμοδίτικη κριτική, η οποία υποτιμάει, αυτά τα περιπλοκοτών. Είναι θέματα αρχής, εγώ δεν χρησιμοποίησα ούτε παλαιοκομματική. Ξαναλέω. Δεν την περίμενα από σένα. Δεν έπρεπε να δεν την περίμενα από σένα. Αφήστε τις δεν είπατε τίποτα πολιτικό. Εσείς δεν είπατε τίποτα πολιτικό. Αφήσατε τίποτα πολιτικό. Το να ψηφίζεις, τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών και να βγαίνει ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο οποίος τρία χρόνια πριν έγραφε υπέρ των F-35 και τότε θα υπέρ των F-35 στην καθημερινή. Δεν έχει σχέση με την αριστερά. Δεν σε ενοχλούν αυτά λοιπόν. Αυτό δεν είναι εγκατάλειψη της αριστεράς. Λυπάμαι. Αυτή είναι η πολιτική, πραγματικά. Αυτή είναι η πολιτική κριτική που μου κάνεις και την ακούω και μπορώ να την παραδεχτώ. Άλλο θέμα λέω εγώ για το οποίο δεν αφήνεις να ακουστεί. Είναι ντροπή άνθρωποι που εξελέγησαν με το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ, πήραν τις έδρες τους και πήραν. Δηλαδή όταν έλυσαν ντροπή, όταν μας στήριξαν στο κόμμα μας. Από εκεί και μετά. Είναι πολύ φτηνό αυτό που πολιτική αντιπαράτηση. Δεν το περίμενα από άνθρωπο ο οποίο έχει τη στέψη στην ενωτική αριστερά. Εγώ αυτό που βλέπω ως δημοσιογράφος πάντως και ο λίγος πολίτης προβληματισμένος είναι ότι στα τελευταία στην νομοθετική προσπάθεια της κυβέρνησης όσον αφορά την επιστολική ψήφο οι δυνάμεις αυτές ήταν μαζί απέναντι στην τροπολογία της τελευταίας στιγμής, δεν λέω στο συνολικό θέμα. Στο θέμα του πολιτικού γάμου, πέρα από απειμέρους απόψεις και τα λοιπά, στηρίξατε όλοι την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Όλοι όχι. Και
Όχι, πόσο μιλάει για επίσημες θέσεις των κομμάτων. Επίσημες θέσεις των κομμάτων. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Όχι, δεν μιλάει για τις διαφοροποιήσεις των βουλευτών. Λέω τι ανακοινώσεις και τι τοποθετήσεις πήραν οι ηγεσίες. Όχι, το συμπέρασμα ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Μα έφερε τροπολογία. Το συμπέρασμα είναι ότι μέχρι τώρα σε αυτή τη συγκυρία, δεν μιλάμε για 10 μήνες, μέσα στο τελευταίο 1,5 μήνα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Σε κρίσιμες. Σε μόνο. Σε ποιο λέτε στο θέμα αυτό. Στους εξοπλισμούς είμαστε μαζί. Σε ποιο λέτε, πείτε συγκεκριμένα για να... Στον ένα μήνα λέω πάνω μου. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, το άλλο ποιο ήταν. Πείτε συγκεκριμένα. Η επιστολική ψήφο. Δεν ψηφίσανε. Δεν ψηφίσαμε. Αυτό λέω. Δεν καταψηφίσατε, δεν καταψηφίσατε, δεν καταψηφίσατε. Δεν συμπέσατε σε αυτό. Στην επιστολική ψήφο ήταν και υπέρ. Το αν. Πατήσανε. Λέω ότι δεν ψηφίσατε. Με την τροπολογία. Με την τροπολογία. Δεν ψηφίσατε σε αυτά τα δύο. Λοιπόν, δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Πώ του πάτε το ζόρι να μου χρήσουν. Δεν θέλουν. Συγγνώμη, όταν δεν υπάρχει διακάδα. Ακούστε με λίγο τώρα. Σας ακούω. Άμα χιλιακάδα λέμε ότι είναι χιλιακάδα. Δεν λέμε γιατί τη βλέπω εγώ από εδώ και εσύ τη βλέπεις από εκεί. Μα τα μάτια σου είναι όλα. Συγγνώμη. Αυτά δεν είναι καλά για τη δημοκρατική αντιπαράθεση. Όχι, δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι. Όχι, καθόλου. Συγγνώμη, στην επιστολική ψήφο απέναντι στην δίπλα της κυβέρνησης δεν σταθήκατε όλοι. Μισό λεπτό, θα μπορούσε να περάσει για τις βουλευτικές εκλογές που θέλει αυξημένη πλειοψηφία και δεν παίρνει τις βουλευτικές. Εγώ βλέπω, λέω, σε σοβαρά ζητήματα και θα έρθει τώρα και το θέμα της υγείας που είπατε, αλλά θα. Αν δεν έφερε την τροπολογία, θα το ψηφίζαμε. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα θα γυρίσουμε. Πάμε, επειδή έχουμε δύο κλαμμένα που ξέρει καλά το ζήτημα της υγείας. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, κύριε Κλαμμένα, θα ξεκινήσει. Τίποτα. Δεν είναι... Μα δεν είναι αντικείμενο. Ότι συμπέσατε στην καταψήφιση της τροπολογίας. Μα δεν είναι. Το είπε ο κύριος Στούμπος. Δεν λέω ότι δεν το είπε. Λοιπόν, παράκληση. Είναι... Τώρα δεν αντικείμενο... είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε και να γυρίσουμε το θέμα της υγείας, κύριε Καγκαμανή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και θέλω πολύ. Επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία από τον κόσμο, τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει με τα τακτικά χειρουργεία, με τα προγραμματισμένα και αυτά τα οποία είναι έκτακτα. Τι θα γίνει, άκουγα τον Γιώργο Ανδρουλάκη σήμερα το μεσημέρι στο Sky, στο ραδιόφωνο, να λέει ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε διότι δύο χιλιάρικα για την επέμβαση. Δεν είναι θέμα να ψηφίσουν ή όχι. Δεν το έχει καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί από το 22. Ναι. Είναι να βγει η εκτελεστική υπουργική. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Ποιος του είπε ότι έχουμε ανάγκη την ψήφο. Δεν συμφωνούμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Αυτό δεν το έχει γιατί το κατάλαβε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, σε 2-3 λεπτά. Επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε για τη τηλεφωνήματά σας. Όσα προλάβουμε μετά τις 11 θα τα βγάλουμε και στον αέρα για διάφορα θέματα. Να πάμε στο θέμα της υγείας, Πρόεδρε, που είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όλο τον κόσμο αφορά δηλαδή. Το βλέπουμε κάθε βράδυ. Υπάρχει μια αγωνία το τι θα γίνει στα νοσοκομεία, στο δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Δέχεστε επίθεση ότι ουσιαστικά βάλετε αντίον του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας και με την απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία. Δώστε μας μια εικόνα και την εμπειρία σας κιόλας εκτός από την πολιτική σας άποψη. Επειδή ορθώς υπενθύμησε ο Χρήστος ότι σαν σήμερα ήταν το πρώτο κρούσμα. Σωστά. Από πριν 4 χρόνια. Της κυρίας από τη Θεσσαλονίκη με το γιο της που γύρναγε από το Μιλάνο. Από το Μιλάνο. Ήτανε Φεβρουάριος που στη δημόσια τηλεόραση εγώ βγήκα και ζήτησα ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι. Και είπα κάντε το τώρα, διότι αυτή η ιστορία που ξεκινάει, έχοντας διαβάσει τα ρεπόρτα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα έχουμε πορεία μακρά. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και τότε τα κυβερνητικά τρόλ με είχαν περιλάβει. Ένα μήνα μετά. Τα δικά σας δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κυβερνητικά είπα. Ναι. Δεν είπα πασοκικά, κυβερνητικά είπα. Ναι. Λοιπόν, ένα μήνα μετά, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή και είπε θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτοί εξαφανίστηκαν, όσο συνήθως γίνεται, να πω. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι εραστής του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όσα χρειάστηκα είτε σοβαρές επεμβάσεις όπως πριν 10 χρόνια είτε μικρότερες, εγώ απευθύνθηκα σε δημόσιο νοσοκομείο. Μπορούσα να πάω στο ιδιωτικό. Διότι γνωρίζω την ποιότητα την επιστημονική. Υπάρχουν άλλα μείον, αλλά εκεί είμαι πεπισμένος. Στα ξενοδοχειακά. Να πούμε ότι είναι κρατικά και ιδιωτικά. Γιατί και το ιατρικό κέντρο της Αθήνας δημόσια υπηρεσία προσφέρει. Έτσι. Όχι, δεν προσφέρει δημόσια προσφέρει. Δεν προσφέρει δημόσια. Τώρα κύριε, για να ρωτήσω. Αλλά δηλαδή, είμαι υπέρ του να υπάρχουν. Τα αυτονόητα θα είμαι υπέρ του να υπάρχουν.
Σαφέστατα, έδωσα μάχη εγώ για αυτό το πράγμα. Τότε πήγαινε μετά που αλλού πήγαινε να κλείσει. Αλλού το πάει ο κύριος Κώστας, το κατάλαβα, άμα ανοίξουμε την κουβέντα. Ναι, ας το αφήσουμε. Okay. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. Ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο. Ναι, ναι. Από την κυρία Γκάγκα που αυτή τον υπερασπίστηκε μέσα στη Βουλή. Ποια ήταν η αιτιολογία? Είναι ότι επειδή δεν αντέχει ο δημόσιος κουρβανάς να αυξήσει κατά πολύ τους μισθούς, όχι μόνο των γιατρών, γενικά του υγειονομικού προσωπικού, είναι και οι νοσηλευτές, έτσι, οι νοσηλεύτες, δεν είναι μόνο οι γιατροί, έτσι. Έναν τρόπο να αυξηθούν οι αμοιβές τους. Σας λέω λοιπόν τώρα ότι επί της αρχής είμαι υπέρ. Πρακτικά όμως σας λέω τα εξής πράγματα. Πρώτον, εάν εφαρμοστεί αυτό, στο βαθμό που θα εφαρμοστεί θα αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο μεγάλο. Το πιο μεγάλο πρόβλημα θα σας πω, ακριβώς. Και άντε και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, όπως είναι της Αλεξανδρούπολης, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, ξέρω εγώ. Εκεί τελειώνει η ιστορία, διότι όποιος έχει εικόνα των περιφερειακών που λέει νομαρχιακών νοσοκομείων, που μια χειρουργική κλινική έχει δύο χειρουργούς ειδικευμένους και έναν ειδικευόμενο, πρακτικά, και αναισθησιολόγο, δύο, ναι. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Ο Ευαγγελισμός έχει σήμερα 20 χειρουργικές αίθουσες. Το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης άλλες 20. Λειτουργούν οι μισές. Γιατί? Έλλειψη προσωπικού. Άρα αυτό για να έχει τύχει, μετά θα πω στα λεφτά, για να έχει τύχει, πρέπει οι 10.000 προσλήψεις να είχαν γίνει εχθές. Και όχι εις βάθος τετραετίας, όπου προσέξτε, κάθε χρόνο με συνταξιοδότηση και με παραιτήσεις κυρίως ιατρικού προσωπικού και τώρα τελευταία δυστυχώς και νοσηλευτικού, διότι οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων είναι υψηλού επίπεδου και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Τις παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Τουλάχιστον με διπλάσιο μισθό. Τουλάχιστον με διπλάσιο μισθό. Έχουμε και παραιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Πρακτικά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά έτσι δεν θα μείνει κανένα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι, αυτό λέω. Πρακτικά το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν θα έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας. Όχι από γεμάτα, τώρα, δεν θα σε ό,τι αφορά τα χρήματα που εγώ όταν ήμουν υπουργός υγείας είχα προσπαθήσει να το κάνω με μια διαφοροποίηση. Είχα φωνάξει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τους είπα πόσο είναι παραδείγματος χάρη η τιμή σε μια ιδιωτική κλινική για μια χολοκυστεκτομή να σου βγάλουν τη χολή 1000 ευρώ. 20% έκπτωση στα δημόσια νοσοκομεία. Και να τους φέρνετε τους πελάτες σας στα δημόσια νοσοκομεία. Και να είναι αυτό το απογευματινό, ώστε να μην πληρώνει ο ασθενής. Είναι αυτοί που θα είχαν ιδιωτική ασφάλιση. Ναι. Δεν μπόρεσα να το κάνω, δεν συμφωνήσαμε. Και τώρα τα απογευματινά χειρουργεία, πρώτα απ' όλα αποσκοπούν σε αυτούς που έχουν κάποιο είδος ασφάλιση. Ιδιωτική, εμείς έχουμε ένα... έχουμε ένα καλό ταμείο εμείς, γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί το απορρίπτεις. Μα δεν μιλάμε κάποιος που είναι ασφαλισμένος σε μια ιδιωτική εταιρεία, αντέχει να πάει σε απογευματινό να πληρώσει, δεν θα πληρώσει ο ίδιος, θα πληρώσει ασφαλιστική εταιρεία. Και θα αποσυμφορήσει τα πρωινά. Αυτό που λέει ο κύριος Κώστας θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά αυτό που κυκλοφορεί, γιατί δεν έχω δει ούτε εγώ την απόφαση, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν λέει αυτό, λέει κάποιο άλλο πράγμα. Έξω. Μα έχει αλλάξει και ο Μητσοτάκης, ο οποίος έπιασε και την ουσία, ναι, αλλά και το πολιτικό κόστος, είπε ότι θα πάρω 60 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, ώστε το επιπλέον ποσό που θα είναι να δίνει ο ιδιώτης να μην το δίνει, γιατί το 70% όσοι έχουν ΕΟΠΗ θα το δίνει ο ΕΟΠΗ. Ναι. Το 30% θα έβαζε ο ιδιώτης να καλύψει αυτό το 30%. Άρα το κομμάτι αυτό μπορεί να θεραπευτεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να θεραπευτεί το αριθμητικό κομμάτι που σας είπα, το στριβιχιακό. Αυτό δεν βλέπω επί του παρόντος τουλάχιστον, μακάρι να κάνω λάθος, γιατί επί της αρχής είμαι υπέρ. Αλλά επί της ουσίας είναι αυτά λέτε το πρόβλημα. Λέτε ότι όπως είναι δεδομένα δεν μπορεί να δουλέψει, αυτό λέτε. Ειδικά στα επαρχιακά νοσοκομεία το βλέπω αδύνατο. Εγώ... ακριβώς επειδή είμαι από τη Δράμα και τα ζώα, και μάλιστα έχω καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση, γιατί οι δύο γιατροί αναπομείνονται της παθολογικής, αφού πριν από τρεις μήνες παρετήθηκαν και πάσαν επανουλητοί και δεμένοι να τους επαναφέρουν, ήρθαν και ξαναφεύγουν οι άνθρωποι. Άρα, να πω
επί της ουσίας το πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Αυτού του τύπου οι εμβαλωματικές λύσεις θα αποδώσουν εν μέρη, θα δώσουν επιχειρήματα στις απόψεις που εκφράζει ο κύριος Κώστας, εγώ, ο Α, ο Β, θα παίξει στα πρωτοσέλιδα, αλλά στην πράξη δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος για την πανδημία, ενώ ξέρουμε και αποδείχθηκε και είναι και μετρήσιμο ότι με αφορμή την πανδημία οι πάντες ομονοούμε ότι ένα καλά στελεχωμένο και επαρκώς χρηματοδοτημένο δημόσιο σύστημα υγείας είναι η προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, το πάω γενικότερα τώρα, έτσι. Δυστυχώς, μέσα στην πανδημία και όλο το διάστημα αυτό, η κυβέρνηση δεν φρόντισε να θωρακίσει το εθνικό σύστημα, το έκανε νόσημα μιας νόσου, έστελνε τα περιστατικά εκτός και σήμερα αντιμετωπίζει τα επίχειρα της συνέπειας αυτής της τακτικής. Οι λίστες αναμονής είναι υπερβολικές, οι ελλείψεις, γιατί εμείς ας πούμε στη Δράμα, έτσι, έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες. Οι νοσηλευτές, τώρα να μην αρχίσω και λέω, έγιναν ας πούμε δωρεά από μεγάλες ινοβιομηχανίες στην ΜΕΘ, κλινών ΜΕΘ, οι οποίες δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ελλείψη προσωπικού. Δηλαδή είχαμε 12 κλίνες ΜΕΘ από 5 και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ξαναλέω λοιπόν για να μην καταχρώμε του χρόνου ότι εάν χάσαμε την ευκαιρία στην πανδημία, να φτιάξουμε ένα συνολικό σύστημα. Όχι, αναδιοργάνωση προσλήψης, χρηματοδότηση. Φτιάξανε 500, άκουσε τον κύριο Παγώνη το πρωί, μου έλεγε το πρωί 500 επιπλέον μονάδες θετικής θεραπείας. Φτιαχτήκαν. Χωρίς τους απαιτούμενους νοσηλευτές. Είχαν φτιαχτεί 800, έχουν μείνει 500. Ξέρετε ότι δεν είναι ένα κρεβάτι. Σας είπα για τη Δράμα. Ναι, προφανώς δεν είναι. Βάλαμε συν 7. Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούω αυτό. Θυμάμαι στον Ευαγγελισμό που είχε ολόκληρη μονάδα και δεν λειτουργούσε. Άρα λοιπόν δεν είναι. Το κάναμε αυτό, δεν λειτουργούσε. Λέω ότι εγώ λοιπόν καταλήγω με το εξής. Άκουσα και την ανακοίνωση του Συλλόγου των Νοσηλευτών που είπε δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτή η δραστηριότητα. Δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Άρα ερχόμαστε και ξαναμπαίνει το βαθιά πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα. Χρήματα, έτσι, λέτε, στη δημόσια υγεία. Εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό. Άλιστα. Επειδή εδώ έχουμε άνθρωπο που ασχολείται με τα οικονομικά διαχρονικά, δεν έχουμε καταλάβει, μιλώ εις πρώτο πληθυντικό, το κόστος όφελος. Στην υγεία αυτό που φαίνεται κόστος, μετά από χρόνια είναι όφελος, οικονομικό. Ναι. Δηλαδή το να θεραπεύσεις εγκαίρως ένα καρκινοπαθή, όπως ήμουν εγώ, σε μια παραγωγική ηλικία και να τον ξαναγυρίσεις πίσω, να δουλέψει όφελος, και να παράξει, είναι τελικά όφελος. Ναι, αυτό αλλά αυτή λοιπόν δεν είναι η λογική της αγοράς όμως. Όταν στηρίζεις το σύστημα υγείας στους ιδιώτες, δεν μπορεί να σκεφτούν δεν έτσι. Το έχουμε γιατί, καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί, γιατί σκέφτεται ότι οι ιδιώτες σκέφτονται το βραχυπρόθεσμο όφελος. Αν δεν το έχετε καταλάβει αυτό, κύριε Κώστα, μετά από τόσα χρόνια, όχι, αλλά θα συγκρατήσουν και μια-δύο μέρες παραπάνω. Έτσι, χρειαστεί. Αυτό αφορά το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Όταν πηγαίνω στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, είμαι ασφαλισμένος από σε ιδιωτικό φορέα και ο ιδιωτικός φορέας φροντίζει το κόστος της νοσηλείας μου να είναι λογικό. Άρα αφήστε το λοιπόν, παιδιά, αυτές οι ιδιοληψίες του περασμένου αιώνα, ξεπεράστε τις λίγο. Και το είναι δυνατόν να σας ιδιωτικά θεραπευτήρια προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες. Κάνετε τη συζήτηση αυτή όπως να μην είχε υπάρξει πανδημία. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Τα ίδια λέγατε και το 8 και το 9 και το 10, τα ίδια λέτε και το 24. Προσέφεραν δημόσιες υπηρεσίες. Είστε πολύ old fashioned. Πολύ old fashioned. Λοιπόν, κυρία Ταγάρα, παρακαλώ. Είμαστε το δεύτερο κράτος στην Ένωση με το μεγαλύτερο κόστος σε ιδιωτικές δαπάνες. Ξέρετε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, συγγνώμη, να σας κάνω και την ερώτηση ολόκληρη. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης το εξής, ότι αυτό το οποίο θα κάνει είναι κάτι το οποίο ο Αλέκος Παπαδόπουλος έκανε πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια ως υπουργός υγείας. Και το Πασόκ για ποιο λόγο διαφωνεί, αφού το ίδιο ήταν πρώτο που το έκανε πριν από 20 χρόνια. Για τον λόγο που είπε ο κύριος Κακλαμάνης νωρίτερα, ότι το είπε πάρα πολύ ωραία και το είπε και η κυρία Παγώνη, το ίδιο είπε ουσιαστικά. Πρόεδρε. Είπε ουσιαστικά και η κυρία Παγώνη, ότι υπάρχει ένα θέμα υποστελέχωσης και πώς όταν υπάρχει θέμα για τα πρωινά χειρουργεία μπορεί να υποστηριχθεί το απογευματινό χειρουργείο. Είναι αυτή η απλή λογική την οποία υποστήριξε και ο κ. Κακλαμάνης ακριβώς νωρίτερα. Βέβαια, επειδή ο κ. Κακλαμάνης τον παρακολούθησα προσεκτικά, είπε ότι μπορεί ενδεχομένως να υποστηριχθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είδαμε πριν από λίγες μέρες. Πέρα από την Κόρινθο, θα σας πω και για την Κόρινθο. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες ανακοίνωση από το
Αγλαία Κυριακού να λέει ότι σταματάει τα χειρουργία. Ναι, δεν ξέρω, το ακούσατε. Το ακούσαμε όλοι. Ευτυχώς. Σταματάει. Βρήκαν έναν τρόπο. Βρήκαν έναν τρόπο, αλλά καταλάβαμε το πρόβλημα στην καρδιά τη Αθήνα. Ναι, με μπαλώματα, εντάξει. Ναι, με μπαλώματα. Αλλά έγινε ανακοίνωση επίσημη. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, θέλω δηλαδή να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτό που φοβόμαστε είναι όχι αν λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία. Αν θα σταματήσουν επειδή δεν θα υπάρχει προσωπικό. Εμείς φοβόμαστε άλλο. Εάν θα συνεχίσουν να υπάρχουν με ιδιώτες. Δηλαδή η ανησυχία μας είναι μήπως πάμε στην ιδιωτική υγεία μέσω αυτού του μέτρου. Άρα οι αντιρρήσεις έχουν να κάνουν με αυτό για να στηριχτεί η δημόσια παιδεία στη λογική που είπε ο κ. Κακλαμάνης νωρίτερα. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο και να μιλήσω και για την Κόρινθο. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών εκεί, καλά να είναι η εταιρεία και οι άνθρωποι, δόρισαν 180 κλίνες που χρειαζόταν το νοσοκομείο Κορίνθου. Δείτε κρεβάτια. Ναι, κρεβάτια. Ναι, κρεβάτια. Ναι, το υπάρχει ο πρεπός. Ναι, ναι, κρεβάτια. Νομίζουμε ότι προστίθεται. Κρεβάτια. Ναι. Κρεβάτια για να μπουν εκεί που είναι κλίνες. Ναι, ναι, εκεί που λέμε εμείς κλίνες, τα κρεβάτια. Τα ναι, 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 κρεβάτια ναι, ναι, ναι. Το, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πες για την εταιρεία, δεν κακό. Όταν έχει κάνει το νοσοκομείο. Ναι, κακό. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και να σας πω και κάτι άλλο. Και γιατί με προβληματίζει, και αυτό είναι και μια ερώτηση για την κυβέρνηση. Το 2022 είχαμε δει τον κύριο Πλεύρη τότε να υπογράφει με το ΤΑΙΠΕΔ στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης 700 εκατομμύρια ευρώ για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, να αναβαθμιστούν κτηριακά και να μπορέσει να υπάρχει ένα σύγχρονο εξοπλισμό. Τι έχει γίνει με αυτό? Έχουν ξεκινήσει αυτά. Επιτρέψτε μου λίγο παρακάτω. Έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει. Και σας υπενθυμίζω τη φράση του Μητσοτάκη ότι θα με βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγγένεια. Σας λέω ότι αυτά όχι προσωπικό, είναι οι υποδομές. Όπου πήγε στο Ταμείο Ανάκαμψης, μακάρι να χρηματοδοτούσε και προσωπικό. Δυστυχώς δεν χρηματοδοτεί προσωπικό. Στους Καλλιάνους όμως έγινε. Προεκλογικά το κομιατρίο των Καλλιάνων. Έχουν ξεκινήσει. Χρηματοδοτεί προσωπικό, πώς θα δοθούν τα 60 εκατομμύρια στα απογευματινά ιατρία που πηγαίνουν σε αμοιβές? Είναι ένα ερώτημα. Όχι, δεν είναι ένα ερώτημα, διότι τα ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα εκδηθεί. Τώρα 6.500 προσλήψεις. Οι 2.500 υπογράφησαν σήμερα. Ξέρω τι. Μισθοδοσία. Για να ολοκληρώσω τους Καλλιάνους. Ούτε το ΕΣΠΑ, ούτε τους Καλλιάνους. Για να ολοκληρώσω. Υπάρχει τρόπο να καλυφθεί. Και για το ιατρείο των Καλλιάνων, γιατί ξέρετε με πονάει αυτό όπως μου φαίνεται λίγο αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί που είναι οι Καλλιάνοι δεν ξέρουμε που είναι οι Καλλιάνοι. Είναι ορεινή Κορινθία. Δεν μας λέτε τώρα. Είναι ορεινή Κορινθία. Καταψυκτικό. Είναι όντως καταψυκτικό. Εκεί έγιναν εγγένεια ενός πολυιατρίου σύγχρονου και είναι λόγω υποστελέχωσης, λόγω μη ανέβρεσης, πρωτοβάθμια τώρα υγεία, φροντίδα, δεν δουλεύει. Ακούστε κύριε Ταγαρά και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για να πάμε κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ. Ανακοίνωση κυβέρνηση 6.500 προσλήψεις. Σήμερα υπογράφηκαν οι 2.500. Δεν θα βρει. Δεν πάρει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δώσε λεφτά να πάρει. Υπάρχει άλλο. Να πάρω το νήμα. Να πάρω το νήμα από εκεί που το άσχημα. Άρα ξαφνικά θα πρέπει, ειδικά για τους γιατρούς, να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε τους μισθούς. Ναι, γιατί όχι. Να τους τριπλασιάσουμε. Γιατί όχι. Και θα έχουμε λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους. Μα είναι το ίδιο ο γιατρός με έναν άλλο δημόσιο υπάλληλο. Μεθαύριο θα με βάση το Σύνταγμα και το νόμο, ο γιατρός δεν λέγεται δημόσιος υπάλληλος. Λέγεται δημόσιος λειτουργός. Άρα θα συμφωνήσουμε. Και μεθαύριο θα μου πεις αυτοί που οδηγούν τα. Μη σε πιάνει τρέλα. Έλαβε, έλαβε. Νεοφιλελεύθερη τρέλα. Είναι η κλασική μνημονιακή δημοσιογραφία αυτή. Δεν είχαμε πει ότι παλιά μην καμία σχέση. Απλώ θα ξεπολύσουμε λίγο. Τα απογευματινά χειρουργία γι' αυτό το λόγο. Για να σταματήσει η αναμονή των προϊόντων. Λοιπόν, γίνονται προκήρυξεις και δεν γίνονται προσλήψεις. Δηλαδή δεν πάει κόσμος. Γιατί δεν παίρνουν λεφτά, ρε Χρήστο. Άμα παίρνουν λεφτά, πηγαίνανε. Επειδή ο μπορείς να δώσεις τους μισθούς της Γερμανίας. Όχι είναι η απάντηση. Όχι, αλλά μπορεί να διπλασιάσει. Μπορείς να δώσεις τους μισθούς που δίνει ο ιδιωτικός τομέας. Όχι είναι η απάντηση. Μα σε λίγο δεν θα μείνει γιατρός στο δημοσιογραφικό σύστημα. Συγγνώμη, σου λέει ότι σε λίγο. Με συγχωρείτε, δεν θα μείνει νοσηλευτής και γιατρός. Τι θα κάνεις, θα κλείσει τα μάτια. Θα κλείσει τα μάτια και θα λες. Ρε Χρήστο, θα κλείσει τα μάτια και θα λες τι να κάνω. Επειδή πρέπει να πάρει άψηση και ο τάδε δεν θα πάρει γιατρός. Λίζινγκ τα νοσοκομεία στη CVC. Είναι αυτά που λες. Στους ιδιώτες θα τα νόσουμε. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η πρόταση των κομμάτων δεν το πιστεύει της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης από ό,τι καταλαβαίνω είναι από αύριο το πρωί
να αποφασιστεί ο διπλασιασμό στο μισθό. Αυτό λέμε, αυτό λέμε, κύριε Ξενοδοχείο. Αυτό λέμε, παρακαλώ. Γιατί ο κύριο Κόζα τα λέει κάθε μέρα και επί χρόνια αυτά. Οπότε τι απόψει μα λέμε εδώ πέρα και τι απόψει. Όχι, τι απόψει του λέει. Με απόλυτο σεβασμό. Δημοκρατία, έτσι. Διαφωνώ κατηγορηματικά. Εδώ υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι πια δείκτε. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπε πριν ο κύριος Κόνστας, ο οποίος είναι μια πραγματικότητα, δείχνει την πλήρη αποτυχία πια της πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το να κάνεις προκηρύξεις και να μην βρίσκεις από τη στιγμή που υπάρχουν γιατροί. Παράγονται γιατί φεύγουν κατευθείαν. Δεν βρίσκουν πια, πηγαίνουν οι διάφορες έδρες και οι πανεπιστημιακές σχολές, πηγαίνουν και ζητάνε, εκλιπαρούν να κάνουν την ειδικότητά τους, ενώ παλαιότερα περίμενες για να κάνεις ειδικότητα. Ορισμένες. Ορισμένες. Αναισθησιολογίας. Ορισμένες. Για μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένας δείκτης. Ο κύριος Κακλαμάνης τον ξέρει. Οι ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες. Αυτό στο το 15 ήταν στο 14%. Τον παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 8. Και τώρα πια έχει εκτιναχθεί πάνω από το 16. Αυτό είναι μια αποτυχία στον τομέα της υγείας. Το παραδώσατε στο 8, όχι με μόνιμες οργανικές θέσεις, με τους επικουρικούς. Γιατί ήταν το 5%. Με τον νόμο ανάγκες, του Νικήτα Κακλαμάνη που τον καταψηφίσατε λοιπόν, στη Βουλή. Μιλάω για κάλυψη υγειονομικές ανάγκες που είναι, κρατήσατε όλες τις κυβερνήσεις μετά. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κακλαμάνη, ότι υπήρχαν μπαλωματικού τύπου αντιμετώπιση το θέμα των ελλείψεων, διότι υπήρχαν οι περιορισμοί μνημονιακοί που εμείς τους καταφέραμε. Έτσι, μπράβο, πώς πήγε το 8. Δεν ήταν με μόνιμες θέσεις, να τα λέτε ναι, όλα. Αλλά ήρθαμε όμως προς το ένα προς ένα. Κανείς δεν λέει, πόσοι φεύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας, μιλάνε γενικά και αόριστα για προσλήψεις και ξέρουμε ότι οι διαρροές είναι πολύ περισσότερο. Άρα το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, διότι τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε με βάση και την εμπειρία της πανδημίας. Η πανδημία τι μας είπε, ότι η άκρατη ιδιωτικοποίηση στερεί από τον κόσμο το δημόσιο αγαθό της υγείας. Αυτό ισχύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν προτεραιότητες. Τι σημαίνει αυτό, χρήματα. Χρήματα όμως όταν ακολουθείς μια πολιτική που αφήνεις στο απειρόβλητο τα υπερκέρδη των εισηγμένων εταιριών στην Ελλάδα που έχουν πάει σε ρεκόρ 20 ετίας. Δεν μπορούν να υπάρξουν. Τι κάνεις λοιπόν, μπαλώματα κάνεις. Παίρνεις λοιπόν 60 εκατομμύρια πρόσκαιρα, αν θα στα εγκρίνουν ή με πλάγιο τρόπο από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γλυκάνεις λίγο το χάπι και ουσιαστικά μετακυλείς το κόστος στους ίδιους τους πολίτες. Όποιος έχει ζει, όποιος δεν έχει, ζει λιγότερο ή καθόλου. Αν τα απορροφήσουμε όλα, είδαμε μια λίστα έργων που δεν απορροφήθηκαν από την Είμαστε πιο κάτω στις δαπάνες ως ποσοστό του ΕΠ της Δημόσιας για την Υγεία, από το μέσο όρο από τον Ευρωπαϊκό. Είμαστε πιο κάτω. Πάντως, εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Παρόλο που οι ιδιωτικές είναι πολύ παραπάνω. Αυτή η ανισορροπία πρέπει να σταματήσει. Να πω ότι από το Υπουργείο Υγείας που παρακολουθεί την κουβέντα μας, χαιρόμαστε γι' αυτό. Μου στέλνουν κάποια στοιχεία, τα αναφέρω απλώς, ότι γίνεται πλήρης ανακαίνιση στο 80% των νοσοκομείων και σε 157 κέντρα υγείας. Το είπα. Είναι αυτό το οποίο είπατε πριν, κύριε Κακλαμάνη, ότι τα 50.000 απογευματινά χειρουργία θα γίνουν δωρεάν. Τώρα αυτό δεν ξέρω πού βγαίνει, θα γίνουν δωρεάν. Από τα 60.000 για να έρχονται οι ιδιώτες γιατροί να κάνουν απογευματινά ιατρία. Και για το Αγλαία Κυριακού, να πω, επειδή είμαστε από αυτήν την σημεία. Και για το Αγλαία Κυριακού θυμίζουν, είχε 11, είχε 8 γιατρούς στο χειρουργείο κλπ. Στείλανε να πούμε 2. Ναι, εγώ τα ακούμε. Πρώτον, γιατί ακούνε. Και είναι σημαντικό να ακούνε. Αλλά επαναλαμβάνω, διότι προφανώς. Αλήθεια σας γράφουνε, ναι. Αλλά η λύση δεν είναι να πάρω δύο αναισθησιολόγους από άλλο νοσοκομείο και να τους πάω στον Πέδο. Επιτρέψτε να το πω σε όλους που είστε εκπρόσωποι των κομμάτων. Αλήθεια, λένε έτσι. Εσείς θα θυμάστε, το ξέρει και ο κ. Ζωριάτης, το έχω πει όταν είχε έρθει εδώ, εκκρεμεί στη χώρα εδώ και πολλά χρόνια ο νέος εθνικός χάρτης υγείας ή υγειονομικός, όπως θέλετε πέστε τον. Και αν δεν γίνει σοβαρή κουβέντα, γι' αυτό χαιρετίσματα. Και τι είπε ο κ. Γεωργιάδης εδώ που ήρθε, είπε αυτό στο τέλος της θητείας. Ποιο τέλος της θητείας? Χωρίς να γίνει αυτή η συζήτηση και ας αναλάβει κάθε η κυβέρνηση δική της δύναμη, η αξιωματική αντιπολίτευση και οι άλλοι τις προτάσεις τους, να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν γίνεται με ένα σχεδιασμό το 82 να μιλάς για το 2024, που έχει να κάνει και με τη χωροταξία, έχει να κάνει και με την εργασιακή σχέση και τις αμοιβές και με τη συνολική επένδυση και τις δαπάνες. Αν δεν γίνει αυτή η σοβαρή συζήτηση. Λοιπόν, κύριε και κυρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς τα κυρία και εσάς και τους κυρίους. Να είστε καλά. Καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές σας παρεμβάσεις με τον κύριο Φώτη από το Μελιγαλά, ο πρώτος από τους φίλους μας που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας ακούμε. Και ήθελα να ρωτήσω, τελευταία ουσιάζατε, ήταν ο κύριος Σπανάκης. Ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Κόνστα και τον κύριο Στούπο αν είπε κάτι για τις αγροτικές συντάξεις. Όχι. Για τις αγροτικές συντάξεις. Έχετε κάτι συγκεκριμένο που θέλετε να ρωτήσετε? Ναι. Όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, ναι, πριν ένα μήνα, ναι, με 16 έτη ασφάλισης ένας αγρότης, ναι, στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, δηλαδή όχι στη κατωτέρα, στη, ναι, μέση, του βγάζει 310 ευρώ μόνο σύνταξη, όταν ο ίδιος, αν ήταν ανασφάλιστος, παίρνει 420 ευρώ. Αλήθεια? Αν δεν είχε, βεβαίως. Θα παρακαλέσω την αξιότιμη κυρία Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, ναι, όσο και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σπανάκη, ναι, να δουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα λάθος του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο δεν το διόρθωσε συνέχεια, όπως διόρθωσαν για τις χείρες και λοιπά ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Χατζηδάκης, να δουν για αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας ανασφάλιστος με 90.000 περιουσία, ναι, του δίνει και το εύρος, 90.000 περιουσία και 5.000 εισόδημα, δηλαδή η γυναίκα να παίρνει 400-500 ευρώ σύνταξη και του δίνει 430 ευρώ σήμερα με την τελευταία αύξηση. Το 3%. Κύριε Φώτη, δεν μπορώ να πω ότι είναι παράλογο αυτό που λέτε. Λογικότατο είναι, και είναι παραλογισμός αυτό που γίνεται. Αν γίνεται έτσι. Θα παρακαλέσω την κυρία Υπουργό, μάλιστα, και τον κύριο Υπουργό, ο οποίος διακρίνει για την εργατικότητά του και αυτός, μάλιστα, να το δουν αυτό το θέμα. Γιατί, μάλιστα, είναι σοβαρότατο. Είναι δηλαδή. Ευχαριστούμε. Στη βάσανο τη λογική δεν το βάζει κανεί. Δεν ταιριάζει, δεν στέκει δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τι θέλω, η βασική σύνταξη του αγρότη είναι 400 ευρώ, του ΟΓΑ δηλαδή, ναι, 400 ευρώ, και η βασική η εθνική σύνταξη είναι 426. 426 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο. Που είναι τον ανασφάλιστο, αυτό που δεν έχει πληρώσει καθόλου. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Νίκο από το Μάτι, καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σας ακούμε. Ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενά, κύριε Κόνστα, κύριε Στούμπο. Καλησπέρα σας. Μία παρένθεση. Ο κύριος Στούμπος έχει καμιά σχέση με την υγεία? Με την υγεία? Με την υγεία, λέει. Είσαι με εσείς με την υγεία? Όχι. Δεν έχει. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, θα απαντήσω και στον κύριο Φώτη που μίλησε από το Μελιγαλά. Mm. Ο ελεύθερος τύπος είπε, γράφει η λίστα με τις αδικίες που διορθώνονται. Ναι. 22 αλλαγές στη σύνταξη. Ελπίζω να, από τις αλλαγές αυτές να περιλαμβάνει και αυτή του κυρίου Φώτη, τα λάθη που έχουν γίνει. 22 είναι. Και να περιληφθεί και αυτή η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, να πούμε, που είμαστε ο μόνος κλάδος που πληρώνει. Τι γίνεται με αυτό? Αυτό είναι το ένα σαν συνταξιούχος. Ναι. Το δεύτερο σαν ματιώτης είναι ότι επιτέλους βγήκε η απόφαση κάποιοι μετά από 55 μήνες ότι βγήκανε νέα ένοχη, λέει, για την πυρκαγιά στο μάτι. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθεί η κυβέρνηση να το πουλήσει το μάτι σε οικονομικούς κολοσσούς, οικοδομικούς κολοσσούς, βάζοντας στο σχέδιο, διότι αυτή είναι η ουσία. Ξεπουλιάζει το μάτι. Ναι. Και ναι, το τρίτο και τελευταίο, να δώσω και συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη για την πρωτιά που πήρε στις διαφημίσεις του TikTok, έτσι. Γιατί, ναι, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ο άνθρωπος λέει το άσπρο μαύρο με μεγάλη επιτυχία, χωρίς να το προσέξει κανένας. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Όλοι κάνουν TikTok. Καλό σας βράδυ, κύριε Νίκο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι κάνουν όλοι? TikTok. Εγώ δεν έχω TikTok. Ναι, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πια. Εσύ έχεις TikTok? Όχι, η κόρη μου. Αλλά οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν TikTok τώρα πια όλοι τους. Γιατί θέλουν να επικοινωνήσουν με την νέα γενιά. Και τρεις. Και ο κύριος Κατσελάκης φυσικά, και ο κύριος Ανδρουλάκης φυσικά. Όλοι, ο Βελόπουλος κάνει TikTok. Δεν λέγεται TikTok, λέγεται TikTok, να ξέρεις. TikTok το λέμε εμείς που είμαστε αρχαίοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ηλία από Αυλώνα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Ηλίας από Αυλώνα μας ακούει? Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, ναι, καλή εβδομάδα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και καλή για την εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήθελα να σας μιλήσω για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν διάφοροι επαγγελματίες. Ναι. Σε εξαιρετικά με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για πέστε μας. Ειδοποιήθηκαν αρκετοί επαγγελματίες την περασμένη εβδομάδα από την ΑΔΕ, ναι, για να γίνει διασύνδεση έως τις 29 του μήνα. Ναι. Το πρόβλημα.
πρόβλημα που γεννιέται είναι ότι μια συγκεκριμένη μάρκα POS δεν μπορεί να συνεργαστεί με τις θερμιακές μηχανές και αυτό μας το λένε οι τεχνικοί στους οποίους έχουμε προσφύγει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι επαγγελματίες χωρίς να έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη για αυτό το πράγμα, να υποστούν κυρώσεις, δηλαδή να τους επιληθούν πρόστιμα. Ναι. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή τα υπουργεία, ή να δώσουν παράταση και ταυτόχρονα να ελέγξουν τη συγκεκριμένη εταιρεία των POS, η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της διασύνδεσης, ώστε ή να τις επιβάλλουν να κάνει αναβάθμιση στα συγκεκριμένα POS ή να αντικαταστήσει αυτά τα οποία έχει δώσει στους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτό το πρόβλημα. Παράταση δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Χρήστος εδώ αριστερά μου λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση για παράταση. Μου έρχεται και εμένα μήνυμα τώρα αρμοδίως ότι δεν υπάρχει ευθύνη για παράταση τίποτε. Απλώς αυτό που υπάρχει είναι θα υπάρξει μια ανοχή σε αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία. Την παραγγελία έχουν κάνει. Και, ναι, τη διασύνδεση και απλώς καθυστερεί. Πήγαμε στους τεχνικούς για να γίνει τη διασύνδεση. Μας λένε αδυνατούν να κάνουν τη διασύνδεση. Πάμε στην τράπεζα. Ακούστε με. Mm-hmm. Ακούστε με λιγάκι. Ακούμε. Λοιπόν, πήγαμε στον τεχνικό, ο οποίος έπρεπε να κάνει τη διασύνδεση. Αδυνατή. Γιατί το οποίο δεν μπορεί να συνεργαστεί με τις ταμιακές μηχανές. Προσφεύγουμε στην τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι εκείνη η οποία μας έδωσε το POS. Ναι. Μας λένε εμείς δεν είμαστε σχετικοί, εμείς απλά πουλήσαμε το POS, πρέπει να αποδοθείτε στην εταιρεία. Στην εταιρεία παίρνουμε τηλέφωνο, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα και μας τα κλείνουν τα τηλέφωνα διαρκώς. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επομένως, πού θα βρούμε το δίκαιο? Τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το ελάχιστο είναι να επικοινωνήσουμε την ΑΔΕ, να ρωτήσουν τι. Για το συγκεκριμένο, είναι μια συγκεκριμένη μάρκα τώρα POS. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα είναι ένα φαντάζομαι. Η ΑΔΕ δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει. Λοιπόν, πιστεύω κύριε Ηλία, ευχαριστούμε πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Πιστεύω ότι επειδή δεν θα είστε ο μόνος που εμπίπτεται στο πρόβλημα αυτό, θα είναι και άλλοι πολλοί. Και επειδή εκπνέει η προθεσμία την Πέμπτη, δεν εκπνέει η προθεσμία, την τελευταία ημέρα, ναι. Αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Φαντάζομαι ότι θα έχει μια εικόνα το Υπουργείο Οικονομικών και ελπίζω δηλαδή. Γιατί αλλιώς να μην μείνουν άνθρωποι ξεκρέμαστοι χωρίς να είναι δική τους η ευθύνη όμως. Εδώ σου λέει δεν είναι δική τους ευθύνη. Εδώ είναι ευθύνη άλλων. Δεν είναι δική τους, κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και περιμένουν. Δεν το ξέρω. Δεν είναι θέμα ΑΔΕ, είναι θέμα τεχνικότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας, τον κύριο Ηλία από Αυλώνα. Πάμε στην κυρία Άννα από την περιοχή του Βύρωνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Αυτή η διεθνής έκθεση διαφάνειας που μας έδειξε τρίτους από την πρώτη θέση στη διαφορά, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Δεν έχω πρόχειρο τι ακριβώς μας λέτε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω. Πες το, είχα ακούσει στις ειδήσεις, αλλά δεν βλέπω να λέει κανείς τίποτα γι' αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, τρίτος, παρέα με την Αφρική. Ναι. Επίσης στην Ευρωβουλή, επίσης η γερμανική εφημερίδα που κατατέθηκε και ως στοιχείο στη Βουλή, έγραψε η εφημερίδα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τρώει τα λεφτά των φορολογουμένων και τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και λέω τι άνθρωποι μας κυβερνάνε, ο κύριος Τσίπρας τα έλεγε, δεν τα έλεγε? Έλεγε ότι είναι αδίστακτος, ότι αν βγει αυτοδύναμος θα γίνει πολύ επικίνδυνος. Και ήθελε και να συγκριθεί με την θητεία του Τσίπρα. Ο Τσίπρας μέσα στο μνημόνιο και ασφάλισε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Καμία ευγνωμοσύνη από αυτούς. Δεν χρειαζόταν άλλους. Μάλιστα. Επίσης, έχει δώσει πράσινο φως στους πλήσιους φίλους του και έχουν λαιλατίσει τη χώρα και τον κόσμο. Μάλιστα. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς θα γλιτώσουμε από αυτούς? Κυρία Άννα μου, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ξέρετε, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο μόνος τρόπος να λες την άποψή σου είναι όταν φτάνει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν. Μάλιστα, εντάξει, αλλά γίνονται και λάθη και βάλαμε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει εδώ. Και υποφέρει ο κόσμος, Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Από όλα αυτά που είπατε, εγώ σίγουρα μπορώ να πω για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί το υπόλοιπο άλλο, τη γερμανική εφημερίδα κλπ. Δεν το ξέρω εγώ. Τα είπατε εσείς. Δεν τα γνωρίζω. Αλλά για το ψήφισμα, όντως υπήρχε ψήφισμα το οποίο έβαζε θέματα σοβαρά για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Έχει απαντήσει η κυβέρνηση όπως έχει απαντήσει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στέλιο από τα Βόρεια Προάστια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, σε εσάς και την παρέα σας. Γεια σας κύριε Στέλιο, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας πω για μια περιπέτεια που έζησα σήμερα πρωί στην ηλικία των 76 ετών στα Βόρεια Προάστια και με βροχή. Πέστε. Έχω ένα μικρό σπιτάκι, ήθελα να το γράψω στο παιδί μου. Μάλιστα. Αφού καθάρισα με το μηχανικό με χρόνο και με χρήμα, μου λέει θα τα πας στο συμβουλογράφο και σε 2 μήνες πρέπει να κάνει τα χαρτιά αυτός. Να είναι έγκυρα, διαφορετικά θα πρέπει να πληρώσεις πάλι από την αρχή και πάλι όλα αυτά. Μάλιστα. Σήμερα πρωί-πρωί με πήρε ο συμβολογράφος και μου λέει: έχω όλα τα χαρτιά σου έτοιμα. Μπαίνω μέσα να βγάλω φορολογική ενημερότητα και δεν βγαίνει γιατί χρωστάς την εφορία. Εγώ λέω: χρωστάω την εφορία, γιατί δεν χρωστάω. Φεύγω από εκεί, πάω στο λογιστή μου. Του λέω: κοίταξε να δεις, γιατί μου λέει η εφορία ότι χρωστάω. Μπήκε ο λογιστής, μου λέει: χρωστάς μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου την τελευταία δόση από τις 8 δόσεις που σου δίνει η εφορία. Ναι, ναι. Σωστή. Λοιπόν, μετά, σωστά. Εγώ έπρεπε, το ξέρω αυτό, δεν έπρεπε να ενημερώνω. Και το λέω πιο πολύ για να ενημερώνεται και ο κόσμος που τα ακούει, αν τα ακούει. Τρέχω στην τράπεζα να βάλω τα χρήματα, να πάρω το εξοπλιστικό, να πάω στο συμβουλογράφο και τελικά μετά ο άνθρωπος μου είπε εντάξει, τώρα μπήκε. Εάν εγώ δεν κατάφερνα αυτό μέσα σε 2 μέρες και μιλάμε για μια δόση των 81 ευρώ, ακριβώς ήταν, 81 ευρώ. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να δώσω άλλα 2 χιλιάρικα και μετά ξανά να βγάζω ταυτότητες κτηρίου, να βγάζω. Ποιος φταίει πιο πολύ κατά τη γνώμη σας, εγώ ή κάποιοι άλλοι? Μου έχει συμβεί και εμένα αυτό πριν από αρκετά χρόνια, να έχω κρεμότητα δόσεων στην εφορία και να μην μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα, γιατί όταν δεν έχουν πληρωθεί δόσεις, οι οποίες ακόμα και αν είναι ρυθμισμένες, τότε δεν δίνανε. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο τώρα. Το ίδιο. Έχω επίσημο χαρτί από την εφορία. Ναι, σας ακούμε. Έχω 8 δόσεις από 80 ευρώ. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Απλώς εγώ νόμιζα ότι όταν είσαι ενήμερος, παίρνει ενημερότητα. Ναι, έτσι ήξερα. Αν εκκρεμεί η δόση, δεν έξερα. Αυτά θα πούνε και όλοι τότε που κάνουμε τη δόση να μας ενημερώνουν. Δεν είναι η δόση για να πάρετε τα χαρτιά που πρέπει να πάρετε να κάνετε τις δουλειές σας. Μάλιστα. Κύριε Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάνω, γιατί έγινε όλα αυτά ζήτημα με το να πηγαίνει στην εφορία, να πηγαίνει στην τράπεζα? Γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να μπει μέσα. Θα κάνει ο λογιστής του άνθρωπος. Πήγε στο λογιστή του, σου λέει. Ο λογιστής του βρήκε τι χρωστούσε και πλήρωσε. Για μένα είναι υπολογιστή και τα λεφτά βγάζει. Σου λέει ο άνθρωπος ότι δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος και πήγε στο λογιστή. Εσύ θα μπορούσε να μπει με το μετατάξι. Με το Taxis Net και να μπει μέσα και να το δει και μόνο σου. Αλλά όχι, δεν μπορούσε. Και να πληρώσει και να. Αυτό να κάνει σε 2 λεπτά. Ωραία, το έκανε με το λογιστή του σε 2 λεπτά προφανώ. Απλώ δεν το ήξερε, λέει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στέλιο. Εδώ δεν ήξερε ο άλλο ότι είχε εταιρεία που δεν επιτρέπεται να έχει πολιτικό αρχηγό. Συγγνώμη. Πάμε στον κύριο Στέφανο τον Άλυμο. Καλησπέρα σα. Δεν είναι? Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να βάλω 2 θέματα. Το ένα είναι. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω και εγώ τα τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό, δηλαδή, που μπορείς να το πληρώνεις και με το μήνα ή με το εξάμηνο? Μπορείτε. Ή με το δίμηνο? Όχι, δεν μπορείτε. Τρίμηνο, πρέπει να θέσεις το αυτοκίνητό σου σε ακινησία και μετά να το ξαναβάλεις σε κίνηση και να το πληρώσεις. Ωραία, αυτό είναι μία υπόθεση. Ναι. Για ποιο λόγο δεν μπορώ εγώ που δεν θέλω να το βάλω σε ακινησία να το πληρώσω με το μήνα? Μάλιστα. Δεν ισχύει. Ναι, και σωστή. Θεωρώ ότι είναι κακό το ότι εντάξει, δίνεις αναβολές και το αφήνεις να πάει 2 μήνες αργότερα να πληρώσει. Π.χ. όπως καλή ώρα τώρα που λύγει. Ναι, αλλά για ποιο λόγο δεν μου δίνεις την επιλογή να μπορώ να πληρώσω με το μήνα? Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα μου πέσαν όλα και δεν μπορώ να το πληρώσω, ενώ θέλω να πληρώσω. Κατάλαβα, και ενώ θα το κάνουν, δεν έχει γίνει. Το βάζω μόνο για την περίπτωση. Και δεύτερον, για τα POS, πώς θα βάλουν POS οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στην τράπεζα, έχουν κλείσει τους λογαριασμούς, δεν μπορούν να βάλουν λεφτά. Πώς θα χρησιμοποιήσει το POS μια τέτοια μικροεπιχείρηση που κρατάει το μαγαζί, γιατί όλος δεν έχει άλλη επιλογή να κάνει, να παρατήσει το μαγαζί του και να πάει κάπου αλλού. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν γίνεται και το ακατάσχετο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 2.000 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, ώστε να μπορούν και αυτές οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και το POS και το ARIS και ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Και έτσι να γίνει μια καλύτερη συνεργασία με τις τράπεζες και να αρχίσουν να δουλεύουν. Γιατί πολλά μαγαζιά από την κρίση δεν μπόρεσαν να συνέλθουν και οι τράπεζες τους έχουν με το πιστόλι στο κεφάλι. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα ξεκίνησε να δίνουν και τα voucher για τις. Σύνδεση 150 ευρώ, 250 για επιχείρηση για να γίνει σύνδεση των POS. Να πούμε ότι τέλη κυκλοφορία τελευταία εβδομάδα, είναι τελευταίες μέρες, μέχρι την Πέμπτη πρέπει να πληρωθούν αυτά, 29 του μηνός. Λοιπόν, μετά το πρόστιμο είναι βαρύ, είναι διπλάσιο νομίζω το ποσό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Διονύση από το Κερατσίνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Νάκη Ολόψη. Καλή εβδομάδα, σας ακούμε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είμαι ο Πισκίνης.
που τα 42 χρόνια που έδωσα εισφορές στο ΙΚΑ, ναι, μου έβγαλε μόνο 15 χρόνια ότι έχω δώσει εισφορές. Οι υπόλοιπες τις έχουν αρπάξει. Πού πήγαν? Κύριε Ξενάκη, ναι, ήθελα να σας πω το μαρτύριο που τραβάω από το 2003 που μου βγάλανε την πρώτη σύνταξη, επειδή συνέχιζα συνταξιούχος εργαζόμενος στο Δήμο Πειραιά, μόνιμος υπάλληλος, ναι, μου βγάλανε με οργανικό ποσό σύνταξη. Εγώ επειδή δεν ήξερα τίποτα τότε, πάω στο ΙΚΑ που ήταν στη γειτονιά μου κιόλας, στην Αφιάλη, ναι, και ρωτάω και λέω γιατί παίρνω τόση μικρή σύνταξη, και μου λέει αυτή η σύνταξη που παίρνεις, άμα λέει αγοράσεις 203 ημέρες στρατού, θα σου ανέβει η σύνταξη. Ενώ εγώ συνέχιζα με οργανικό ποσό και με διαδοχή ασφάλιση και απαγορευόταν να μου κάνουν αναθεώρηση ή οτιδήποτε στη σύνταξη. Μάλιστα. Εάν δεν τελειώσω πρώτα την εργασία μου, κύριε Ξενάκη. Και αυτοί τι κάνανε? Πιάσανε και αλλάξανε την ημερομηνία της αίτησης που έκανα εγώ, που την έκανα το 2004 όταν ήμουν συνταξιούχος για ανέβασμα κλίμακας υποτίθεται, ναι, η οποία τώρα δεν έγινε ποτέ, και με βάλανε και πλήρωσα 950. Κύριε Διονύση μου, να σας πω κάτι, επειδή είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη αυτή που περιγράφεται, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένη η περίπτωση. Εντάξει, θα μιλήσω γρήγορα, θα περιέλειψη. Ναι, χίλια συγγνώμη. Όχι, όχι. Μου αλλάξανε την ημερομηνία της αίτησης και γράψανε ότι δεν ήμουνα συνταξιούχος όταν έκανα την αίτηση, για να μπορέσουν να μου κάνουν αναθεώρηση σύνταξης, ναι, και να μου πάρουν, κύριε Ξενάκη, όλα μου τα δικαιώματα του μονίμου υπαλλήλου. Και γι' αυτό το πράγμα σας λέω, μου βγάλανε τρεις, ναι, συντάξεις. Σας ακούω. Η δεύτερη σύνταξη ήταν μαϊμού, γιατί με ψεύτικα στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Διονύση, παράκληση θερμή. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Να πω όμως ότι για τις περιπτώσεις σαν τη δικιά σας, επειδή είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη και περιπτωσιολογική, είναι περίπτωση για το θέμα, μόνο με δικηγόρο εργατολόγο μπορεί να βγάλετε άκρη. Εδώ μπορεί να το πείτε δημοσίως, αλλά δεν νομίζω πως έχετε να βγάλετε κάτι. Πρέπει να πάτε σε κάποιον ειδικό να φροντίσει να κάνετε μια ένσταση, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, να βρείτε το δίκαιο που λέτε ότι έχετε. Να είστε καλά και καλό κουράγιο, γιατί έχετε δύσκολα μπροστά σας, αντιμετωπίσετε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Χαμηλώστε την τηλεόραση, παράκληση. Ναι. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Ξεκινάμε 48 ώρια απεργία το ταξί. Ταξί, μάλιστα. Τώρα, 12 η ώρα, έτσι. 10 η ώρα αύριο στη Λεωφόρο Καβάλας. Συγκέντρωση με κατεύθυνση στο Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Και 11 η ώρα την Τετάρτη θα μαζευτούμε στο Χριστιακό Κέντρο του Περιστερίου. Τα λέω γιατί παρακολουθούν πολλοί συνάδελφοι τώρα αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Θα μαζευτούμε 10 η ώρα στο Εκκλησιακό Κέντρο για παρετέρω κινητοποίησης. Και θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο πολιτικό. Ναι. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για τους συντρόφους. Ναι. Να αφήσουν τις τρικλοποδιές, να αφήσουν ποιος θα γίνει πρόεδρος, ο κόσμος τους έχει συγχαθεί και αυτούς, μαζί με τους άλλους, να βγουν στους δρόμους, να κοιτάξουν πραγματικά τον κόσμο και τα προβλήματα που έχει. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπούμε, από τις 12 τα μεσάνυχτα, έτσι δεν είναι? Δύο μέρες, 48. Έτσι δεν είναι? Απόψε το βράδυ δεν είναι? Ναι, δεν είναι, ναι. 6 το πρωί, 12 μεσάνυχτα, μέχρι 12 μεσάνυχτα της Τετάρτης, χωρίς ταξί το λεκανοπέδιο της Αττικής τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. 27-28 Σάτα είναι, Αττική είναι η Σάτα. Δεν έχει ταξί και είναι ένα θέμα αυτό για πολύ κόσμο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την κυρία Σοφία από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Αν μπορείτε λίγο σύντομα, πέστε μας γιατί κλείνουμε. Ναι, να σας ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω για τους άνω των 60 που τις ανεβολίες που είπαν για το πρόστιμο, ότι θα το διαγράψουν. Το έχουν διαγράψει, τι έχει γίνει? Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ρύθμιση. Μας ακούν στο Υπουργείο Υγείας, δεν νομίζω προλαβαίνω να μας απαντήσουν τώρα. Θα το δούμε όμως. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Όχι, δεν το έχετε πληρώσει, είναι σε κρεμότητα το πρόστιμο. Όχι, δεν το έχω πληρώσει. Είμαι και εγώ και σύζυγος. Η δέσμευση από τον κύριο Γεωργιάδη ήταν ότι αυτά θα διαγραφούν τα πρόστιμα. Ναι, αλλά
Δεν έχουν διαγραφεί. Είπε και σήμερα στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι θέμα των επόμενων ημερών. Είναι θέμα των επόμενων ημερών. Ορίστε. Ακούω, Δημήτρης, λοιπόν, άκουσε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει σήμερα ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό δεν το βλέπετε να έχει σβηστεί, δεν έχει σβηστεί. Θα σβηστεί μέσα στις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε και θα περιμένουμε μαζί, κυρία Σοφία, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας απόψε Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρα 10 της παρεμβάσης. Να πω ότι την Τετάρτη το βράδυ θα είναι μαζί μας εδώ ζωντανά στο στούντιο ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα της επικαιρότητας και για την πορεία του κόμματός του που έχει περάσει δημοσκοπικά και είναι δεύτερο κόμμα πια. Θα μας απαντήσει και στα ερωτήματα τα οποία θα του βάλουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε.